Πάντα σπιντεριστά τη Παρασκευή, πάνε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε. Είναι Παρασκευήλα και είναι, είναι Παρασκευήλα και είναι Κλεγίλα. Στα πολύ γρήγορα, οι δύο πρώτες απαντήσεις, εννοείται οι σωστές, για το ποιους ακούμε, καβατζώνουν ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Το κομμάτι καταλαβαίνετε, έτσι δεν λέμε και τίτλο, επειδή είναι εκλογές. Τεράστιο κομμάτι, πανέμορφο. Κάνει μπάμ από τη φωνή, ποιοι είναι νομίζω. Από τη φωνή καταλαβαίνεις. Είναι γελίο, εύκολο. Απλά έτσι για να πάει καλά αυτή η Παρασκευή, γιατί είναι πραγματικά υπέροχη Παρασκευή. Βγήκε ο ήλιος μετά από ολόκληρη την καταιγιστική βραδιά με τη βροχή. Οι δύο πρώτες σωστές απαντήσεις. Ποιοι είναι αυτοί που ακούμε να μιλάνε για τις μεθαυριανές εκλογές. FM κενό. Όνομα και επώνυμο θέλουμε. Την ονομασία του γκρουπ που κάνει μπαμ από τη φωνή. Δε και βλάκας να είσαι. Δει και καρά μόνο να ακούς. Θα το καταλάβεις. Δεν είπα βλάκες, τους έχουν καρά. Λέω και καρά μόνο να ακούς. Το έχεις βρει. FM κενό όνομα τεπώνυμο. Το όνομα του γκρουπ. Το αποστέλει στο 54526. Οι δύο πρώτες σωστές απαντήσεις θα πάνε να ψηφίσουν φορώντας ολοκένουργια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Για πάμε να δούμε. Να ξέρεις, Παυλούκο, 0-0-0. Θα εκτιμήσουμε, θα εκτιμήσουμε να μην γκουγκλάρετε και μουγκλάρετε. Γι' αυτό και δεν λέμε και τίτλο, έτσι. Πρέπει να το έχω παίξει αυτό σε ραδιόφωνο εκλογές, παραμονή εκλογών. Πρέπει να το έχουμε παίξει και να το έχω παίξει 35 φορές. Καλά, κάποια κομμάτια είναι στάνταρ, όπως και το επόμενο που θα μπούμε για τις μέρες αυτές. Και ένα άλλο, βέβαια, ελληνικό, που είναι το κορυφαίο στον πλανήτη. Ποιοι είναι αυτοί που ακούμε? Κάνει μπαμ από τη φωνή. Οι οποίοι μιλάνε για τις μεθαυριανές εκλογές. Δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνεις νομίζω. Δηλαδή, από 20 ετών και άνω, θεωρώ απαράδεκτο να μην το βρει κάποιος. Ποιοι είναι, έτσι. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Το όνομα του γκρουπ θέλουμε. Αποστολή στο 54526. Οι δύο πρώτες σωστές απαντήσεις καβατζώνουν τα γυαλάκια. Έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη σήμερα μαζί μας. Παναγιώτης Απαδόπουλας. Τζινοφορεμένος. Ναι. Ποια φορούσε διαφήμιση Καρέρα, Ιταλική? Α, ούτε θυμάμαι. Για χρόνια. Ναι. Ομάδα μπάσκετ, Ιταλική. Δέθυμα, δέθυμα. Το Καρέρα, το θυμήθηκες. Ναι. Ωραίο που κάμψω. Ναι, το κλικ το πήρα. Φίλοι, είχαν πατήσει το κλικ 20 χρόνια. Ναι. Τα σάρα, Τάσο, καλημέρα. Τα σάρα. Μαγαζάρα, δεν σχολιάζω. Το έκανε επέκταση. Φανταστικός δεν είμαι σήμερα. Το έκανε επέκταση. Ε? Σήμερα ναι. Είσαι υπέροχος. Φανταστικός δεν είμαι. Ποιο είναι το. Ποιο? Το λάθος. Παύλο, ναι. Παύλο, προσπάθησε πάλι αν θέλεις. Καλημέρα στην Αρίστη. Λάθος δεν έχω βιβλίο. Αρίστη, καλημέρα. Το ένα ζευγάρι γυαλιά είναι δικά σου. Το ένα ζευγάρι γυαλιά. Παύλο, προσπάθησε πάλι. Μ' αρέσει σκούροτζιν με σκούροτζιν. Δεν θέλω αλλαγή. Θέλω. Ναι. Ναι. Τζιν με τζιν. Ναι. Το λατρεύω. Μ' αρέσει. Πρέπει όμως να έχει μεγάλη αντίθεση το πουκάμισο, ναι, από το παντελόνι. Παλιά σουπέργκα. Ωραία, φίλα. Το σουπέργκα να κάτσε καλά. Άντε. Εκπληκτικό σημείο. Απλά μην τα βγάλεις εδώ, να είμαστε αφήνοι. Πες τη Σωτήρη, φυγε, βγείτε έξω. Όχι, ρε, κάτσε καλά. Αυτά όσο παλιώνουν. Φαινόμενο. Σαν το κρασί. Το κρασί και τα σουπέργκα. Ναι, φαινόμενο. Ας το βάλουμε για άλλη φορά. Ναι. Το έχω για θέμα αυτό. Ωραία. Το σουπέργκα. Γράφω εγώ σουπέργκα κρασί. Σουπέργκα. Γράφω εγώ, μη στείλω γόρια. Γράφω σουπέργκα. Καβάντζα όλα, καβάντζα, καβάντζα, καβάντζα όλα. Λοιπόν, είπαμε η Αρίστη καβατζώνει το ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Τελειώνει σε 8:49. Αρίστη, καλημέρα. Κάποια στιγμή θα επικοινωνήσει λίγο αργότερα μαζί σου η Μαριλής. Εσύ, Παύλο, προσπάθησε πάλι. Ρε παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Απ' τη φωνή κάνει μπαμ. Δώσε λίγο ρε Σωτήρη, δεν άκουσαν καλά τη φωνή, φαίνεται. Καλά. Όχι απ' τη φωνή και από τον ήχο, έτσι. Και από το ύφος και από το στυλ και από την ενορχήστρωση. Όλα είναι. Τι καλός που είναι ο Παύλος, ρε φίλε. Ούτε γκλάρετε τίποτα. Να ξέρεις, εκτός αν είσαι κορόιδευε, Παύλο, ο Μάριος Λαμάς εδώ πέρα. Πάρτα, έλεγε κάτι τέτοια. Αυτόν τον Παύλο, εγώ. Ναι, τα λέω εγώ όλα. Καρφί. Είμαι ένα καρφί του Λίμπερο. Α, τώρα λες! Τώρα, τον κρόιδευε. Νόμιζα, είπες χθες. Γιατί λέω χθες τι έγινε τώρα, με τον Παύλο. Τώρα τον άνθρωπο, τον αποπήρες. Εκτός αέρα, κρόιδευε, να ξέρεις, Παυλούκο. Εκείνο που με λίγο μου χτύπησε αρνητικά είναι ότι ο Σωτήρης λίγο. Τι, κόλλησε. Σήμερα, ναι. Αυτό λίγο το θεωρώ λίγο αρνητικό. Μπορεί να είναι θλιμμένος γιατί σαν σήμερα υπάρχει μια μαύρη μέρα για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Τι, θα σου πω. Α, το βάλουμε μετά, όταν τελειώσει τα κουίζα για μα, το βάλουμε στο δεύτερο μισάωρο. Τι. Όχι, θα σου πω. Ωραία. Λοιπόν, λέμε τους διαγωνισμούς. Τι άλλο έχουμε πέρα από τα γυαλιά που δίνουμε τώρα? Έχουμε βασικά ένας είναι ο διαγωνισμός. Δεν ξέρω, ίσως να μας προκύψει ένας ακόμη κατά τις 11 παρά 20. Μπορεί, αν το μακάρι να προκύψει. Λοιπόν, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για μια πραγματικά πανέμορφη παράσταση για την πρεμιέρα απόψε. Ένας αριθμός. Να το πω σε απλά αγγλικά. A number. Της Κάριλ Τσέρτσιλ.
στη σκηνοθεσία του Ανδρέα Γάμα Ανδρέου, με τους πολύ αγαπημένο Λεωνίδα Κακούρη και υπέροχο Έκτορα Λάτσιο. Λεωνίδας Κακούρης, Έκτορας Λιάτσος, επί μια μισή ώρα στη σκηνή του Θεάτρου Αμαλία, απόψε στις 9 η ώρα. Έτσι, δύο διπλές προσκλησούλες για το ένας αριθμός. Σάικο και πανέμορφη παράσταση. FM κενό, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε, δίπλα γράφεις θέατρο οπωσδήποτε και το αποστέλεις στο 54526. Θέατρο Αμαλία, απόψε ώρα 9. Αύριο, αυτό προσέξτε για όσους... αύριο δεν έχουμε εκπομπή, Ρασλάμα. Για όσους γουστάρουν κούτρες. Μετά την αυριανή παράσταση, δηλαδή θα τελειώσει γύρω στις 10.30, υπάρχει δωρεάν είσοδος, πάρτι και live στο θέατρο Αμαλία και με κρασί και ποτά δωρεάν. Ωραία. Στο θέατρο Αμαλία μετά την παράσταση. Μια χαρά είναι όσοι κινείστε ανατολικά για να γεμίσετε τα βραδιά σας. Τρίβω χέρια. Και καμάκι θα έχει. Καμάκι με κουλτούρα, ποιότητα, τέτοια κατσακαλά. Μουχτισμένος είμαι, δεν με τον Παρασκευάτο Θεοδωράκη και έναν φίλο του, το ξεχνάω τώρα, τον Δημήτρη, νομίζω. Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά. Ο Παρασκευάτος Θεοδωράκης, το παλικάρι που παίζει τα πάντα, θα είναι μια βραδιά με δικά του κομμάτια αλλά και με διασκευές από ελληνικό και ξένο ροκ στο θέατρο Αμαλία. Παρασκευάς Θεοδωράκης, ο γιος του καλού φίλου Νίκου Θεοδωράκη και συναδέρφου που κάνει εκπομπή στο Μήνυμα, δημοσιογράφος χρόνια και ένας άνθρωπος που είχε ένα τα πιο ιστορικά βινιλιάδικα, δισκάδικα στην Παύλου Μελά, το Rock 100. Και πρέπει να έχω πάρει από εκεί κάποια τα πρώτα μου βινίλια. Πού, Μάρη, που ήταν αυτό στην Παύλου Μελά? Στην Παύλου Μελά, καταβαίνοντας δεξιά. Δεν το έχεις προλάβει με τίποτα. Πρέπει όταν έκλεισε εσύ να ήσουν 2 ετών. Άτι. Τριών, όταν έκλεινε. Όταν έκλεινε. Με πολιτεία εκεί τον Γιώτη τον Μπάγκαλα. Έχω δηλαδή πανεπιστήμιο. Ναι. Πανεπιστήμιο. Καλημερίζω Γιώτη Μπάγκαλα, ντραμεράκλα και μορφάκλα της πόλης. Καλημερίζουμε Νίκο Θεοδωράκη. Καλημερίζω και τον Παρασκευά τον γιο του. Αύριο τον απολαμβάνετε. Κούτρα, όχι στην παράσταση. Τελειώνει η παράσταση. Μετά, πιώμα, ναι. Και ανεβαίνει στη σκηνή. Ωραία. Μαζί με έναν δύο φίλους του μουσικούς. Θα είναι ωραία βραδιά και κούτρα κρασάκι. Θα το τραβήξουμε μέχρι το πρωί. Αξίζει να πάτε, έτσι. Λοιπόν. Αυτή η μπλούζα Ραμόνες που λέει, όπως λέει μια φίλη μου, Ραμόνες, τι είναι, πότε την πήρες? Παλιά την είναι. Χρόνια. Την έχω. Όχι, τρία χρόνια, τέσσερα. Α, εντά, όχι. Λοιπόν, FM κενό. Όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις θέατρο και το αποστέλεις στο 54526. Που έχεις και μου τώρα με κοροϊδεύεις. Άρε Πολ, με αγάπη όμως πάντα ο Μάριος. Λοιπόν, τα ξέρεις αυτά. Ο διαγωνισμός κλείνει. Σωτήρη, κλείσει τη μουσική. Πάμε λίγο χωρίς μουσική. Έχεις το άλλο κομμάτι έτοιμο? Έτοιμο. Για τις εκλογές πάλι. Ready. Μπράβο. Προσέξτε λίγο. Η Αρίστη Θεοδωρίδου έστειλε πρώτη Αρκέντια και Election Day. Βασικά πρώτος έστειλε ο Παύλος Καποκρανίδης. Λάθος. Ντουράν. Παρασύρθηκε από τη φωνή και από τον ήχο. Και εγώ αυτό θα ήθελα να σου πω την αλήθεια. Ναι, προφανώς. Τους Αρκέντια τους έχουν ξεχασμένοι δηλαδή από το Θεό. Πιστεύω και ο Σάιμον Λεμπόν, όταν τον είχα ρωτήσει εδώ στον αέρα από το μπάρι στο οποίο βρισκόταν, εδώ στο Λίμπερο, μου είπε πού του θυμήθηκε στους Αρκέντια. Λέω, γιατί οι Έλληνες έχουμε τα Αρκέντια. Λέω, όλοι με τα Αρκέντια ασχολούμαστε καθημερινά. Αρκέντια. Ναι. Αγαπημένο γκρουπ των Ελλήνων, η Αρκέντια. Κανονικά. Είναι η μπάντα που είχαν κάνει, αν θυμάμαι καλά, Σάιμον Λεμπόν, Τζον Τέιλορ, μεγάλη μου καψούρα. Και η πιο μεγάλη μου καψούρα από τους Duran, ο Nick Rhodes. Με τον οποίο τα φτιάχνα άνετα. Γιατί πραγματικά η ομορφιά του είναι καθαρά θηλυκή. Ακόμη και τώρα. Καθαρά θηλυκή ομορφιά. Τεράστιοι Duran, απλησίαστοι. Καλούς απογόνους. Η Αρκέντια δεν μπορούν. Τι είπε, Σωτήρη? Φωτογραφία βγήκα. Το έχω βάλει θέμα εδώ πέρα. Πριν 3 μήνες το βάλαμε. Ναι. Τι φωτό? Φωτογραφία βγήκα. Ναι. Α, κάτι άλλο έχει μέσα. Και ήρθε δίπλα μου. Μία τύπησα γύρω στο 1,15 και 95 κιλά, να είναι καλά η κοπελίτσα. Αυτό κορυδεύεις, ε. Μπήκε ανάμεσά μας. Μπράβο, Μάρη. Αν ήταν κανένα μοντελάκι δεν θα έλεγε, δεν θα σε πειράζει. Θα καρά έλεγα. Α, καλά. Θα καρά έλεγα. Εσύ, ναι, καλά, είμαι σίγουρο. Μπαίνει ανάμεσα σε μένα και τον Τζον Τέιλορ. Και μου λέει, γιατί δεν γελάς, δεν είσαι χαρούμενος που βγαίνεις με αυτούς? Λέω, από ό,τι βλέπω δεν έχω δίπλα μου αυτούς. Μου λέει, γιατί, τι θες να κάνω? Χώθηκε. Λέω, να μην υπάρχεις. Δεν το θυμάστε, ρε Σωτήρη? Αχ, εσύ σου σουράδα. Α, εσύ σου σε άλλο γκρουπ. Ναι. Είχαμε κάνει με το Σωτήρη τα σκαλάτι, κάναμε backstage στους Duran. Πότε πήγες backstage, έκανες? Μαζί. Να με πει μαζί, ναι. Τον έπιανες? Ναι, στο θέατρο γης. Κόκαλα, φαντάζομαι. Στο θέατρο γης. Στο θέατρο γης. Ναι. Αποσύνδεσης. Ναι, ρε. Ποιος είχε πέσει πάνω μου, με ποιον χτυπιόμουν εγώ μπροστά? Με Δημήτρη Κοργιαλά. Κοργιαλά. Ναι. Μια φορά. Ναι, όχι, τέτοια είναι. Ναι. Το μανάρι μου. Δικό του το κομμάτι. Ναι, δικό του, ναι. Η Μουτσάτσου, κατά Μουτσάτσου, ναι. Μουτσάτσου ή κατά.
Κατερίνα, Μουτσάτσου. Ναι, Μουτσάτσου, ναι, αλλά δεν θυμάμαι το μικρό. Ναι. Η Κατερίνα, ναι. Μαλαράκι. Και τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Τον παίρνει τηλέφωνο η Ευρυδίκη. Τον Κοργελά. Τρελαίνει την πηξίδα μου. Κομματάρα. Ευρυδίκ. Τι τη έχω πει. Ευρυδίκ forever. Λέω, καθυστέρησε να παίξει ροκ περίπου μία δεκαετία. Καλά που γνώρισε τον Δημήτρη. Τον παίρνει η Ευρυδίκη. Άλλαξε πολύ και το στυλ τη, έτσι. Ναι. Και λέει ο Κοργιαλά, να ρε, είμαι εδώ πέρα, λέει, για τα παιδιά, ρώτα, λέει, με αγόρια είμαστε. Και μου τη δίνει σε μένα. Ναι. Λέει, έλα, η Ευρυδίκη να πέσει. Λέω, έλα, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, ήταν 30 κομμενάκια γύρω-γύρω. 30 κομμενάκια. Αλλά εντάξει, είναι. Μύριζε κοκό. Ωραία βραδιά. Ο Κοργιαλά καραγούσταρε τα κομμάτια όλα απ' έξω, χτυπιόταν. Υπέροχη βραδιά. Υπέροχη. Και λατρεμένο Δημήτρη, δεν σχολιάζω. Λοιπόν. Αρίστη, Αρκέντια και Election Day. Τα γυαλιά είναι της Αρίστης. Και το άλλο ζευγάρι είναι του Χάιμε Βέρα της Βόρειας Ελλάδας, του Δημήτρη του Τσούρμα. Δημήτρη, εσύ δεν είσαι. Ατελείωτες γνώσεις στα πάντα. Κυρίως ο Δημήτρης απαντάει σε μπασκετικά κουίζ. Α, ναι, και ουέ και αλίμονο. Σου είπα ποιος είναι. Σου έκανε καλαμπούρι επί 15 χρόνια. Απαντάει απλά Αρκέντια. Λοιπόν, Δημήτρης Τσούρμας και Αρίστη Θεοδωρίδου. Αν θέλουν, Σωτήρη, πες τη Μαριλής, μπορεί να τους καλέσει αν θέλει. Και τώρα τα παιδιά θα πάνε σήμερα μετά την μία σε ένα από τα τρία Opticon Express που υπάρχουν στην πόλη. Το ξέρω, το ξέρω. Τέσσερα υπάρχουν, απλά δεν συμμετέχει στις κληρώσεις το Πριβέ στο Μακεδονία Παλάς μέσα. Από τα άλλα τρία, τα δύο στο κέντρο, το άλλο δυτικά στη Νιου Ευκάρπια Πολυτεχνείου. 23. Μπράβο, το λες σωστά. Μην λες ό,τι να είναι. 73, 53 πάει. Ό,τι θέλω θα λέω. Για να βγάλουν λεφτά. Βάζουν λεφτά. Μεταφέρω το μαγαζί όπου να είναι. Για να βγάζουν λεφτά οι ταρίφες. Τον πάει στο 73. Δεν είμαστε ταρίφες, Μαριούλη. Είμαστε οι φίλοι με τα μπλε αμάξια. Έτσι, μπράβο. The friends with the blue cars. Ναι. Και ο Παύλος επανέρχεται. Ρε Σάιμον Λεμπόν, Αρκάντια. Παύλος, που έχει τα μούτρα να με κοροϊδεύει. Να σε καλά, Παύλο. Καλή τύχη σε μία άλλη κλήρωση. Έτσι. Θα ήμασταν άδικοι. Είπαμε τέλος. Αρίστη και Δημήτρη. Εντάξει, αυτά. Τέλος με τα γυαλιά προς το παρόν. Τώρα, ο Σωτήρης μας βάζει ένα άλλο τεράστιο κομμάτι για εκλογές. Ίσως το ένα από τα δύο καλύτερα που έχουν γραφτεί στον κόσμο. Το άλλο το έχει γράψει η Έλληνας, εννοείται. Για τις εκλογές. Για να σας βάλουμε κωδικοποιημένα στο κλίμα της μεθαυριανής ημέρας. Ήδη έχετε μπει σχεδόν όλοι, θέλοντας και εμείς έχουμε μπει. Αλλά στο εκμεταλλευτούμε τέτοια Παρασκευή να μην την κάψουμε με οτιδήποτε άλλο. Ή μάλλον λάθος, ένα θεματάκι. Διάβασα στο ρεπορτάζ αυτές τις μέρες. Ποιο? Ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Ρασβάναρος, έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να πείσει τον Φερνάντο Βαρέλα να μείνει στον ΠΑΟ. Για πλάκα. Και τον έβγαλε μαζί με την σύζυγό του για δείπνο. Όχι για ύπνο, για δείπνο. Τους δείπνησε δηλαδή. Ο Βαλκάνιος Κόουτς δείπνησε τον Ρασβάν Λουτσέσκου με τη σύζυγό του. Εμείς δεν θέλουμε. Βαρέλα με τη σύζυγό του. Ναι. Το... ναι. Ναι. Ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ναι, μόνος του. Α, μόνος του. Ναι, ναι. Ρεπορτάζ. Δεν το λέω. Ναι, όχι, δεν λέω τηλεφωνικά. Παντού ρεπορτάζ. Ναι, ναι, ναι. Το διάβασα. Ναι. Χθες το διάβασα. Πει το γύρω στο γιώτη. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε να μας πείτε τι έφαγαν. Ναι. Δεν μας νοιάζει αυτό, έτσι. Δεν είμαστε γκοσιπάδες. Λοιπόν, κάσανε. Έτσι. Καμία, δεν είμαστε γκοσιπάδες. Πιστεύει κανείς ότι ο Ασλαμάς είναι γκοσιπάς? Καμία σχέση. Καμία σχέση. Τι ζόρι έχουμε άλλωστε. Εμείς θέλουμε να μας πείτε. Πώς προσπάθησε να μας φωτίσετε, ρε παιδί μου, ναι, τι τους είπε ο Βαλκάνιος coach του ποδοσφαίρου για να τους πείσει. Ναι. Τι μπορεί να τους είπε. Πείτε μας κάτι, ένα, δύο πράγματα, τρία, ενάμιση. Σιγοντάρης και Βαρελού. Τι μπορεί να τους είπε. Ή αν θέλετε έναν διάλογο με τον Φερνάντο Βαρέλα, τη σύζυγό του. Τι μπορεί να είπε ο Λουτσέσκου για να τους πείσει. Εντάξει. Βαθιά υπόκληση στην Κατερίνα Νατοπούλου για την συγκλονιστική παρουσία της σήμερα το πρωί σε πολιτικό ραδιόφωνο της πόλης, πανελλαδικής εμβέλειας. Μπράβο, ρε Κατερίνα. Μπράβο. Απίστευτα όρημη σε σχέση με την προενός μηνός παρουσία σου. Έχεις προχωρήσει πάρα πάρα πολύ. Υπέροχη, υπέροχη παρουσία. Υπέροχη. Ορίστε, καλημέρα. Εδώ φεύγει ο Βαρέλα, φεύγει ο Σάκο, ναι, φεύγει ο Ολιβέιρα και εσύ πάλι αβάζει. Σάκο. Ο ένας ήταν γνωστός. Οι δύο ήταν γνωστοί από αυτούς. Η χελώνα της Ουκρανίας. Ας φύγει. Η χελώνα. Λοιπόν, Σωτήρη, πατάς το κομμάτι, πατάς το κομμάτι, φεύγει. Πάμε τώρα να σας οδηγήσουμε λίγο τη σκέψη στο κομμάτι εκλογές. Λοιπόν, εκλογές την Κυριακή. Α, τι φωνή έχεις? Β, κριτήριο, παύλα κριτήρια. Με τι κριτήριο, παύλα κριτήρια, θα πας να ψηφίσεις?
τι θα φορέσεις για να πας στο εκλογικό κέντρο. Το έχεις σκεφτεί? Θα περάσεις κάποιο μήνυμα με το ντύσιμό σου, με το στυλ σου? Ή θα φορέσεις ό,τι σου κάτσει εκείνη τη στιγμή? Φαρσοφάκελοι. Τους θυμάστε? Τώρα ακούει και μια γενιά και λέει, τι είναι οι φαρσοφάκελοι? Τους θυμάστε τους φαρσοφακέλους? Το έθιμο εκείνο κυρίως δεκαετίας του 80, δεν ξέρω, συνεχίζεται σήμερα, το συνεχίζει η νέα γενιά? Φοβάμαι πως όχι. Έχει πεθάνει. Φοβάμαι ότι έχει πεθάνει. Θυμάστε τα διάφορα που βάζανε μέσα με το πιο εφιαλτικό, όταν εκλογές ήταν, ειδικά ντάλα καλοκαίρι, ας πούμε μέσα Ιουνίου, με το λιωμένο σαλάμι μπύρας ή Ουγγαρίας, το οποίο έκανε χάλια όλη την κάλπη. Ποιος θυμάται τους φαρσοφακέλους? Και ποια είναι η πιο μεγάλη φάρσα που έχεις κάνει? Ή τι έχεις γράψει, τι μήνυμα έχεις στείλει μέσα σε φάκελο εκλογικό, στο εκλογικό κέντρο? Αυτά και άλλα πολλά τα περιμένουμε σε μεσικά, FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526, είτε τηλεφωνικά, όταν μετά τις 11:05 ανοίξουμε γραμμές 2310-287-888. Εγώ πάντως δαγκωτό θα ψήφιζα Alice fucking Cooper. Μου λέει Παναγιώτης, κοίτα δεξιά, φωτογράφηση του Ντάνου, του γνωστού Ντάνου ρε παιδιά, για τη νέα συλλογή του Νίκου Αποστολόπουλου. Λατρεμένος Νίκος Αποστολόπουλος, πρέπει να έχω πουλήσει τουλάχιστον 10 ζώνες από το item. Άγριο αρσενικό. Όταν ο Παπαδόπουλας έπινε καφέδες και ποτά και γινόταν λιώμα, εγώ δούλευα. Αυτό γιατί το γράφει? Ρόδα Ντάνο σε κοπάνα. Εντάξει, να, είναι το κόνσεπτ αυτό τη φωτογράφηση προφανώς. Από το Ρόδα Τσάντα. Ναι. Προφανώς. Για ποιο φαντάζομαι. Λόγο, ο Ντάνο, να είναι γερό το παιδί, τα κονομάει από 35 μεριές. Βιβλία γράφει, βγάζει μάλλον. Παίζει σε σύρια. Σύρια. Βιβλία. Φωτογραφήσει. Βίντεο, από μπράβο. Το να το παιδί γερό να είναι, μωρέ. Ο καθένας όπως μπορεί. Μαρία, καλημέρα, να είσαι καλά για θέατρο. Κάποια στιγμή θέλω να κάνω μια αναφορά σε αυτήν την κοπέλα, Μάρια. Θα κάνεις, κάνε έτσι. Τώρα. Όχι, όχι, μετά, α, μετά, μετά. Ένα λεπτάκι θέλω, δεν θέλω πολύ. Δεν σε αφήσει ο άλλος. Ποιος? Για σένα το λέω. Ποιος? Ο άλλος, δεν σε αφήσει. Ο Χρυσανθός. Ναι. Σε παρακαλώ, εγώ και πολιτικά τουλάχιστον, ρε φίλε, δεν πολύ μιλάω έτσι. Να πω κάτι. Έναν άνθρωπο, ρε φίλε, ο οποίος προσφέρει. Τι να λέμε τώρα, έτσι. Για την Πέτη, έτσι θα τα πω μετά. Να πω κάτι. Εννοείται ότι κανείς από τους τρεις μας δεν θα πει τι θα ψηφίσουμε. Όχι. Είναι αντιδιοντολογικό, είναι γνωστό αυτό. Μωρέ, ναι. Έτσι, δεν επιτρέπεται άνθρωπος που κρατάει μικρόφωνο επίσημα να πει «εγώ θα ψηφίσω αυτό». Επηρεάζει, είναι unfair. Θα πω κάτι για μένα. Και αν θέλετε, μαντέψτε. Καλημέρα, Μάρια. Και αν θέλετε, μαντέψτε. Υπάρχει μία πιθανότητα κοντά στο 80%. Μία πιθανότητα. Υπάρχει πιθανότητα κοντά στο 80% να μην πας. Να ψηφίσει. Σε όλα έχω πάει. Από 14 ετών. Τι λες? Τι λες? 4 ψηφίζεις. Πιο μεγάλη βλακεία δεν υπάρχει. Ψήφισε τα 14. Σε ποιο κόσμο? Λέω, ναι, ρε, Σωτήρη, κατάλαβε. Α, καλά, δεν κατάλαβε. Σωτήρη, τι φάνε, τι φοράς εσύ? Τι φοράει, τι φοράει, Σωτήρη? Τι φοράει? Τι φοράει? Gothic, γκοθιά. Τι είναι? Από το Prince. Α, από το Prison Break, μπράβο, ρε. Ναι. Ναι, ρε, ναι, ρε, φίλε. Ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο, ναι. Και γκοθιά, ναι, ωραίο, μπράβο. Πολύ ωραία. Φτού με στη ματιά σου. Αν και δεν ματιάζω, υπάρχει πιθανότητα κοντά στο 80% ναι, να ψηφίσω τρία ετερόκλητα. Ευρωεκλογές, περιφέρεια, ναι, Δήμο Θεσσαλονίκης, τρία ετερόκλητα, πραγματικά. Κοντά στο 80%. Μάλιστα. Κοντά στο 80%. Διαφορετικά θα είναι τα δύο ίδια. Μονοκούκι. Και ένα διαφορετικό. Έτσι. Όποιος θέλει ας κάνει μία μαντεψιά για πλάκα, τι φαντάζεστε ότι θα ψηφίσουν οι τρεις παραγωγοί αυτής της εκπομπής? Είναι το θεματάκι αυτό της ενότητας, πόσο καλά ξέρεις αυτούς που ακούς. Για μας σίγουρα θα ξέρω, από τη Ζαλτίνη τώρα τι. Ή, μη το λες, ή αν θέλεις, αν είσαι σίγουρος για το τι δεν θα ψηφίσουμε. Δηλαδή να πει κάποιος, ο Ασλαμάς είμαι σίγουρος ότι αποκλείεται να ψηφίσει αυτόν ή αυτόν και αυτόν. Τέλος πάντων, έχει ψωμί η σημερινή μέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία Παρασκευή. Έτσι. Πάντως, το τονίζω, είναι αντιδιοντολογικό. Δεν θα πούμε τι θα ψηφίσουμε. Όχι, αλίμονο, ρε φίλε. Αλίμονο. Εννοείται. Αλίμονο. Εννοείται, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο break. Μην ξεχνάς, δύο διπλές προσκλησούλες. Ένας αριθμός, a number, της Κάριλ Τσέλτσιρ. Πραγματικά υπέροχο έργο. Με Λεωνίδα Κακούρη και Έκτορα Λιάτσο. Απόψε ώρα 9 στο θέατρο Αυλαία. Γεια σου, δε Δημήτρη. Χάιμε Βέρα. Το είπα προχθές σε μαγαζί όπου σε ξέρουν περίπου 20 άτομα
και πετάχτηκαν στον αέρα. Δημήτρη, εσύ με τα γυαλιά. Η Jackson Service μαζί μας έχουμε. Απόλλωνος 18 κάτω τούμπα στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετ στο jacksonservice.gr για ιδιώτες και συνεργεία με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού, τσιφσί και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Όχι, είναι, η δικιά μου είναι άλλη κου που είπες. Είναι κου, αλλά είναι άλλη. Η δικιά μου είναι πιο κοντή. Αυτή είναι κοκολάκης. Αυτή είναι κοκολάκης, άστα. Φίλε, φάγαμε κατάρα. Κοκολάκης. Δεν μου κάνει κέφι να δω τη φωτογραφία. Δεν μου κάνει κέφι. Χώθηκε. Ε, ναι. Δεν μου κάνει κέφι. Άντε να πεις να ξαναβγούμε άλλη μία. Ήμουνα με τον Τζον Τέιλορ και δεν είναι. Άστο, δεν, άστο. Άστο. Μιλάμε μελανό σημείο στην πορεία της ζωής μας. Για να δούμε λίγο. Για ποιο λόγο είναι σήμερα μέρα πένθους για τον ΠΑΟΚ, ρε, ο παδί του ΠΑΟΚ. Άντε, άντε λίγο. Λοιπόν, Γεωργία λίγο, Παναγιώτη, μισό γιατί είναι εγκινήσει. Ναι. Α, Τζόρτζια. Ναι, η Γεωργία. Γεωργία, πρέπει να την γνωρίσεις κάποια στιγμή. Να την γνωρίζεις, γιατί δεν με την γνωρίζεις. Μπορεί και να μην την ερωτευτείς. Εσύ, επειδή είσαι μεγάλος γυναικάς, σε βλέπω Σάντι Κουτσοσταμάτη Δαγκωτό. Σάντι. Λοιπόν, Γεωργία, καλημέρα. Δεν έχω ιδέα με ποιον κατεβαίνει Σάντι Κουτσοσταμάτη, αλλά θα σου πω κάτι. Μου αρέσει πιότερο η αδερφή της. Όχι πιο... Βασικά, δεν μου αρέσει η Σάντι Κουτσοσταμάτη. Καρολάι. Που είναι κούκλα, έτσι. Είναι κούκλα. Ο Σωτήρης τώρα, ήταν, τώρα έγραφε κάτι, ανατινάχθηκε. Ανατινάχθηκε. Εντάξει. Ακούει φρόσο, σε φτιάξει καλά έτσι. Αυτό εδώ δέστο. Ποιο? Δέστο, μην πει τίποτα. Oh. Από Δευτέρα το έχουμε για θέμα. Ωραία, γράφω εγώ, μην είσαι αγωγή. Οκτώ. Από θα μου λες οκτώ, θα δημιουργώ εγώ το θέμα. Εντάξει. Θα ξαπλώσει. Έχει το γέλιο. Αν ξαπλώσω. Ναι. Με οκτώ διάσημες Ελληνίδες. Άστο από εβδομάδα. Άστο. Μπράβο, μάλλον. Θεματάρε. Το έχω προχθές. Εδώ είναι η φωτογράφηση απλά. Γεωργία, μου αρέσει πάρα πολύ η αδερφή της, η οποία είναι αυτό που λέω εγώ σε απλά ελληνικά, το girl next door. Τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ η αδερφή της, με την οποία είχαμε συνεργασία κάποια στιγμή με έναν εκδοτικό οίκο στον οποίο δούλευε. Η Σάντι όχι, δεν ξέρω, ενώ είναι κούκλα έτσι, εντάξει είναι κούκλα, δεν σχολιάζω. Με ποιον κατεβαίνει καλέ, ενημέρωσέ μας, δεν έχω ιδέα με ποιον κατεβαίνει η Σάντι που το σταμάτη. Λοιπόν, Ελεάνα καλημέρα, Γιώτα καλημέρα, Κώστα καλημέρα, όλοι για θέατρο, να είστε καλά παιδιά. Εδώ είναι η Τρόικα, σε ένα ακόμη πρωινό Παρασκευής μαζί μας, μαζί σας, με Σωτήρη Δασκαλάκη. Δύο διπλές προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση. Ένας αριθμός της Κάρλ Τσέρτσιλ απόψε στο θέατρο Αμαλία στις 9 η ώρα. Με Λεωνίδα Κακούρη, με Έκτορα Λιάτσο. FM και όνομα επώνυμο του θέατρο, αποστολή στο 54-520. 6. Παναγιώτη, για τα γυαλιά θυμίσου να το πούμε εσύ. Έξω. Ναι, θα το πω. Άντε και ένα κουιζάκι. Σαν σήμερα το 1990, Μίλαν Μπενφίκα 1-0 στο Πράτερ της Βιέννης. Στείλτε μας το σκόρ του αγώνα. Δεν δίνουμε δωράκι, ρε παιδιά, αλλά έτσι για το ονόρε που λένε. Ωραίο. Το σκόρ του αγώνα. Είναι γνωστό ότι όλοι περιμένετε με αγωνία τα υπέροχα κουιζ του Παναγιώτη. Να δω να απαντήσει. Περίμενε λίγο. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος. Όχι, διάβαστε. Έλα, πες. Αλλά κάτσε κάτω κανονικά γιατί κρεμιέται το παλικάρι, εκτίθεται ο ηχολήπτης. Ξεκάθαρα αυτό έχει δίκιο. Και το κάνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Και το ζήτησα χθες και με την Αναστασία Λάμδα. Ναι. Που είναι πολύ πιο έμπειρη και λέει ναι, έχει δίκιο ο Σωτήρης. Τι είπα, μπερδεύτηκα που είναι πιο έμπειρη ο Σωτήρης. Ναι. Ωραίο. Μου ζήτησε πολλοί κόσμος αυτό το αστείο χθες με τον Πλάτωνα τον Φορόπουλο, Θεός χωρέστον, να το λες μέρα παραμέρα, το απόλαυσαν πάρα πολύ. Παιδιά, ζητάω συγγνώμη εγώ προσωπικά για τα τελευταία 13 μας λεπτά χθες. Ζητάω συγγνώμη εγώ. Προσωπικά. Το τι άκουσα δεν λέγεται, το ξέρω. Δεν το κατάλαβα, δεν υπάρχει. Εγώ ζητάω συγγνώμη που σε έχω στο ραδιόφωνο. Άντε ρε παιδιά, στείλτε το σκορ του αγώνα. Μίλαν Μπενφίκα, τελικό 1990, όχι τελικό πρωταθλητρίων. 1-0 στο Πράτερ της Βιέννης. Ποιος ήταν σκορ του αγώνα. Μην ξεχνάτε το βασικό μας θεματάκι. Τόσο πρόσφατα. Ρε φίλε, σαν σήμερα σου λέει ρε φίλε και το 1800 και το 1900 και το 2000. Α, ορίστε. Αυτό ήθελα να βάλω. Δεν κατάλαβα. Μέχρι στιγμής... Δεν δίνουμε δωράκι, ρε φίλε, αλλά δεν πειράζει. Μέχρι στιγμής... Έτσι για το γαμό του. Κάτσε, η ανακοίνωση τύρας 4 δεν είναι πρωτοσέλιδο. Μέχρι στιγμής μόνο ο Γιώργος ο Ιταλός ασχολείται με το θεματάκι. Ρασβάν Λουτσέσκου, δείπνο στο ζεύγος Βαρέλα, στον Καποβερντίτη Στόπερ και την σύζυγό του. Τι μπορεί να τους είπε για να τους πείσει να μείνουν στη Θεσσαλονίκη και δει στον δικέφαλο του Βορρά. Σωτήρη, βάλε από κάτω να παίζει το τέτοιο ρε, εσύ, τον Άλις Κούπερ. Τον Άλις Κούπερ. Ράπτορς Κάραν Μπρέικ, 3-2. Το άξιο το έμαθα, ναι, ρε. Και φυσικά βγήκε άντερ, έτσι. 2-3, ναι. 95-100. Ναι, 104, κάτι τέτοιο. Κάπου εκεί. 3-2 και τώρα μεταφέρει τη σειρά στον Καναδά. Αλητία. Αυτό με το κινητό, πρόσεξε το λίγο. Δώσε λίγο, Σωτήρη, πάμε. I wanna be elected. Ίσως το μήνυμα του μήνα από τον Θουβού. Ήθελα να δω αν έρθει αυτό το μήνυμα, γιατί το τελευταίο δίμηνο δεν μπορώ να στείλω. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω, είσαι ο Θουβού της καρδιάς μας.
Μάριε, βγήκε το τρέιλερ της καινούργιας ταινίας και ίσως τελευταίας του Ταραντίνο κάποτε στο Hollywood, με highlight την δολοφονία της Sharon Tate από τον Manson. Αντώνης Κασάνδρου. Α, θα πάω να τη δω. Το είδα, το περιμένω εδώ και 2-3 μήνες όπως και όλος ο πλανήτης. Έτσι. Και μόνο που έχει τίτλο κάποτε στο Hollywood, έτσι, και εμπλέκονται μέσα Manson, δολοφονίες, σατανιστικά και τέτοια, είναι η χαρά του Ασλαμά, έτσι. Καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι. Αύγουστο. Όχι, ευτυχώς. Γιατί εδώ ξέρετε τι γίνεται, κακά τρελά που γίνονται. Έχουμε χάσει εδώ πέρα ταινιάρες, γιατί είμαστε βλαχοέλληνες, ναι, που ήρθανε μέσα Ιουλίου, ας πούμε, τέλη Ιουλίου, ναι, και μετά δεν ξαναπαίχτηκαν, γιατί το λείπουμε σε άδεια. Βέβαια. Υπάρχει ταινία την οποία την έπαιζε το Ναταλή, το θερινό. Το έπαιζε 2 εβδομάδες. Ναι, αλλά δεν παίρνει 2 εβδομάδες άδεια. Και μετά δεν ξαναπαίχτηκε. Κατάλαβες. Αντώνη Κασάνδρου, να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά. Ο Γιώργος ο Ιταλός, ο παδός του ΠΑΟΚ, λέει Ρασβάν σε Βαρέλα. Μαυλούλη, μετά. Άστο, Μαυλούλη είναι κατοχυρωμένο αλλού. Άστο. Μαυρούλη, πες. Το Μαυλούλη είναι αλλού, άστο. Είναι κατοχυρωμένο εκείνο, αν το πειράζουμε. Για ψάχνω να βρω την ανακοίνωση θύρα 4. Α, μα. Που ξεφωνίζει τον ορφανό. Περίμε λίγο. Και δεν υπάρχει πουθενά. Τι Μαυρούλη. Τώρα κρίνετε μισό. Μαυρούλη, μετά το δείπνο είσαι για ουρδελότσαρκα, λέει ο Γιώργος Ιταλός. Με μεγάλη προσοχή τώρα, ακούω Τσαλτίδη. Δεν μπορώ να διαβάσω την ανακοίνωση θύρα 4. Είναι το θέμα. Έβγαλε ανακοίνωση. Η θύρα 4 που ξεφωνίζει ορφανό και ταχιάω. Αν έβγαζε μόνο ταχιάω, θα τη διάβαζε. Ναι, θα υπήρχε βέβαια. Πού είναι, είναι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος του ΠΑΟΚ. Κάτσε... Γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Τα Σάο, ως προσή τον έγινε τον Εδώ. Κάσε ρε φίλε, έχουν του λόγου. Θεωρούν ότι πάει κόντρα στο Σαββίδι. Καλά κάνουν. Όλοι το ξεφωνίζουν το Ταχιάο για, για ΠΑΟΚ και Ιβάν. Βγάζουν λοιπόν μια ανακοίνωση και λένε μέσα στην ανακοίνωση ότι λυπούμαστε πάρα πολύ που ο θρύλος του ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70 κτλ. Συμμετέχει στο ψηφοδέλτιό του. Για ποιον? Για τον Κούδα. Για τον Κούδα. Δεν είναι θέμα αυτό, ναι, δημοσιογραφικό, και είναι πνιγμένο σήμερα. Θα το ψάξουμε. Αντιθέτως, βλέπω ορφανό και νοτοπούλου στην πρώτη σελίδα. Ναι. Τι κοιτάς εμένα, αγόρι μου. Εδώ, αγόρι μου. Είναι... Μπέτη σε μακούλα, φίλε. Καλαμαριά. Μισό λεπτό, ναι. Ένα λεπτάκι. Μιλάμε για υπέροχο άνθρωπο. Χρυσάνθε, είναι υπέροχο. Δεν κάνω, δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Πώς κάνεις αυτή τη στιγμή? Όχι, περίμενε λίγο, φίλε. Είναι αδελφή ενός φίλου μου. Εμείς είχαμε ένα γεια του, ένα τ' άλλο. Και χθες καθίσαμε 2 ώρες και τα λέγαμε. Ναι. Δεν φαντάζεσαι γιατί έργο μιλάμε. Ναι. Στην Τανζανία ανθρωπιστική βοήθεια. Ουκρανία. Δεν Ουκρανία τώρα στο Τσερνομπίλ. Για τέτοια πράγματα. Ναι. Δημοτικό συμβούλιο κατεβαίνει, φίλε κοπέλα. Ναι. Δεν είχε. Δηλαδή, μου μίλησε, α πούμε, μου έδωσε την κάρτα. Πε αύριο για μένα, α πούμε, τέτοιο πράγμα. Ασύλληπτα πράγματα. Κόσοβο, γλώσσε αραβικά, ισραηλίτικα. Τι να σου λέω τώρα, απίστευτα. Αβραάμ, ρε. Θεός. Πού είναι η Καλαμαριά. Την κοπέλα, πώς τη λένε. Δες εδώ. Με ποιον κατεβαίνει, τι δες εδώ. Λοιπόν, η κοπέλα λέγεται Σεμακούλα Μπέτη. Σεμακούλα. Σεμακούλα, μήπως. Ζητώ Σεμακούλα. Σεμακούλα Μπέτη. Είναι έτσι. Είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Είναι ΑΕΚ. Στην Καλαμαριά, το με κούλα, τον συνδυασμό η Καλαμαριά που μας αξίζει. Με υποψήφιο δήμαρχο τον Αβραάμ Περσίδη. Τώρα μου την έφερε. 8 κουρέματα κούτρα πήρε, Ασλαμά. Κούτρα κούρεμα. Έσκασε μύτη ο Χρύσανθος. 5 επίπεδα κάτω η εκπομπή. Με αγάπη το λέω, Αντώνης Κασάνδρου. Όχι, ρε, εσείς, εντάξει, το παιδί είναι τραυματισμένο σήμερα. Να σας πω κάτι. Όσο πιο. Σωτήρη, άνοιξε λίγο το πάνω στο γόνατο. Παγκοτζέλ. Παγκοτζέλ. Πώς άλλαξαν τις υπάρχει. 30 τέτοια πρέπει να έχω. Να ξέρεις, πάνε και πάρε το πιο ακριβό, το καλό, το γαλάζιο. Για να ησυχάζει για μια ζωή. Αυτό είναι από τα φάρμακα, ρε φίλε. Πάρε το γαλάζιο, το τζέλ. Με αυτά εδώ ραβωνιασμένο είμαι. Κάθε μέρα σπίτι τέτοια κάνω. Πάρε το καλό, το τζέλ. Πιο ακριβό. Χαλάλι. Στο βαθύλακο μένεις. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στον Αλέξανδρο και την Αυσικά. Μας ακούνε από την Τανζανία, Μάρια Σλαμά, να ξέρεις. Καλημέρα. Παρατήσαν την Ελλάδα. 60 χρόνων άνθρωπος, φτιάχνει σχολεία, βοηθάει κόσμο κτλ. Που τα πει Μπέτη, τέλος πάντων. Ναι. Τους καλημερίζουμε. Ναι. Να είστε καλά. Αλέξανδρε και Ναυσικά, να είστε καλά. Ξέχνω, φίλε, να φύγεις από Ελλάδα, να πας στην Τανζανία. Και αφήγαν τώρα στα 60 τους. Έχει 4 χρόνια, 55 ας πούμε, στα 55 του αυτός. Έχει διαφορά. Άλλο 60, άλλο 50. Άλλο 55 τώρα. Ναι. Το πέγαν 5 τώρα. Ναι, 4 χρόνια. Μπράβο. Ναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Και φωτογραφίες με τα σχολεία, με τα παπαδάκια και υποκλίνομαι στο μεγαλείο της φυχής τους και της δύναμής τους. Μπράβο. Να είστε καλά. Μπράβο, μπράβο. Ναυσικά και Αλέξανδρε, να είστε καλά. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Θα μας φορμάρεις. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Τι φωνή έχεις για αυτές τις εκλογές? Κριτήριο, παύλα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσεις. Τι πώς σχολιάζεται που εξαφανίστηκε η ανακοίνωση θύρας 4? Που αν έλεγε για το Μαρινάκι και το Μόραλ θα έπαιζε πρώτη σελίδα και θα έλεγε κεραυνή. Ενώ τώρα δεν υπάρχει. Φίλε, μπράβο, υπάρχει. Μήπως τη βγάλαμε πολύ αργά. Μήπως βγήκε αργά. Άστο, Παναγιώτη. Άστο. Δεν υπάρχει πουθενά. Στο τέτοιο, στα site, ναι, υπάρχει πνιγμένουα. Α. Δεν είναι πρώτο θέμα. Α, ναι. Είναι 18. Εντάξει, ωραία. Κούδα, στο είπα εγώ προχθές.
Δεν σ' ακούσω, Γιώργο. Αγαπητέ κύριε Κούδα. Γιατί μου πάτε όλοι ξαφνικά, βλέπω μαζεμένοι όλοι. Γιατί ξεφωνίζουν. Γιατί ξεφωνίζουν. Γιατί λέει, έχετε μνήμη χρυσόψαρου, είπα οξύδε. Εμεί όχι. Είναι ο υπουργό με τον οποίο ήρθαμε σε κόντρα για το ιδιώνυμο. Νόμο Ορφανού. Νόμο Ορφανού. Και τώρα πάω κολέ. Όχι. Έτσι είναι αυτά τα θέματα, φίλε. Επίση. Τέλος πάντων, δεν είπαμε να μην πούμε τώρα. Τέσσερα, τα λέω εγώ. Ναι. Να λέει ο Αριανός, ναι. Ο Ταχιάος ναι. Και. Ναι, ναι, μα εγώ το πατέρα μου απορθούσε. Μπράβο, ξεφορητό και γιατί. Τι, τι θες, εσύ Γιώργο Κούδα, και πας τώρα με τον Ορφανό. Πι 39. Είναι δυνατόν. Τι θες. Καλά, Άργια. Αν ξέρω για να βολευτεί. Ποιες θες που είπες για τους δύο παοξίδες που συμμετέχουν με τον Ταχιάο και σχολίασέ μας τώρα την ανακοίνωση Δήρας 4. Ποιος που λέει για τον Ορφανό. Κώστα, ο πρώην Σοβιετική Ένωση. Εντάξει. Λοιπόν. Όλοι για την Οτοπούλ δουλεύουν, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Λοιπόν, θα πω πρώτος εγώ και μετά οι συνάδελφοί μου, αν θέλουν. Τι θα ψηφίσεις? Όχι, το είπα, όχι, είναι αντιδιοντολογικό, όχι, απαγορεύεται. Κρατάς μικρόφωνο, όχι, προς Θεού. Ένα λόγο, την κούλα την είπε πριν. Είπα στον αέρα ότι δίνω ένα 80% να ψηφίσω τρία διαφορετικά πράγματα. Τρία διαφορετικά. Παπατζής. Έτσι. Είναι τρία διαφορετικά. Είναι οι τρεις που τους έχει πει, μάλλον θα σε ψηφίσω. Όχι. Θα σου πω σε σένα ποιους. Και μετά θα και σε σένα. Άλλον. Θα σου καλά πω. Ξέρουμε θα ψηφίσεις. Αφού έχεις πάρει από το κόμμα. Άλλο ευρωεκλογές, άλλο περιφέρεια και άλλο δήμο. Λοιπόν, να πω τώρα το άλλο. Από τρεις διαφορετικούς τα πήρες. Ναι. Αν θέλουν οι συνάδελφοί μου, θα, πούν και αυτοί, θα το πούν και αυτοί σε λίγο. Δώσε λίγο μουσική σωτή. Θα το πω και το σχολιάζει ο κόσμος. Με τι κριτήριο. Μπράβο, ρε Ξανθάκο. Μπράβο. Με τι κριτήριο. Το Χρυσάκο το παίρνω πίσω. Με τι κριτήριο θα ψηφίσω Δήμο. Γενικά, αιώνες, με τι κριτήρια ψηφίζω για τον Δήμο. Για την πόλη που ζω. Θα μου λέει και ο Σωτήρης αν συμφωνεί από απέναντι. Και θα πει και τα δικά του. Νούμερο 1. Φωτισμός. Νούμερο 2. Ο φωτισμός δεν έχει σχέση με το Δήμο. Έχει σχέση με την περιφέρεια. Όχι, με το Δήμο έχει. Με το Δήμο έχει. Μη με διακόπτεις. Ναι. Μιλάω και το λες μετά εσύ. Νούμερο 1. Ελένη Νουσάκη, κλαίω. Νούμερο 1, φωτισμός. Νούμερο 2, φωτισμός. Νούμερο 3, φωτισμός. Νούμερο 4, καθαριότητα. Νούμερο 5, κάτω από την ομπρέλα του όλα αυτά, πολιτισμού και αισθητικής. Οπότε από αυτούς κατεβαίνουν εδώ πέρα, λίγο πολύ καταλαβαίνετε ποιος δεν έχει καμία σχέση με αισθητική και με πολιτισμό. Ουδεμία σχέση. Δηλαδή, αυτός. Δεν περιμένω κάτι από αυτόν. Αυτός. Δεν περιμένω κάτι από αυτόν στο κεφάλαιο πολιτισμός και αισθητική με τίποτα. Αυτά. Μουσική και τώρα αν θέλουν και οι συναδελφοί μου. Ο φωτισμός είναι του Δήμου. Έχω μιλήσει. Έχω πάρει τηλέφωνο. Ασχολούμαι. Απλά αυτά. Ο φωτισμός δεν αλλάξει ποτέ, φίλε, πάντως πιστεύω. Δεν ξέρω. Αγώνα θέλει. Θέλει. Ο Τζουλιάνι, ναι. Το πρώτο που έκανε όταν βγήκε στη Νέα Υόρκη. Την φώτισε. Την φώτισε. Σε τρεις μήνες η μικροεγκληματικότητα μειώθηκε κατά 70% και η εγκληματικότητα κατά 30-40%. Ναι. Είναι ο φωτισμός. Ναι. Χθες είναι η ώρα. Και η εγκληματικότητα ήρθε στην Αριστοτέλους. Μαζί σου. Κλέβουν με το φως της μέρας, με το φως της νύχτας, με τα φως. Άναψαν αργά. Πρέπει να ρυθμιστούν. Με την ώρα την αλλαγή και τέτοια. Πρέπει να ρυθμιστούν. Γιατί τρόμαξε κόσμος χθες. Ή το χειμώνα, Μάρι, με τη βροχή και με αυτά. Στη Βασιλίση Σόλγας, 8:30-9 παρά, να φοβάται γυναίκα με τα ψώνια και το πορτοφολάκι της, μου ζήτησε να τη συνοδεύσω μέσα στο πεζόδρομο. Μάρια, τους κλέβουν και μεσημεριάτικα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, καλά, εντάξει, ναι, οπότε δεν είναι το θέμα. Ήμουν μπροστά μεσημέρι, πλατεία. Είναι θέμα στην ώρα. Λοιπόν. Πήγα να φάω ένα σαλματζόγκεντζοντζούν από έναν εκεί πέρα παλίκαρο Ρώσο που τα κάνει πολύ ωραία, τον καλημερίζω. Ναι. Και μέρα μεσημέρι απέναντι βαρούσε ένα παππού για να του πάρω το πορτοφόλι. Μέρα μεσημέρι. Άρα δεν είναι θέμα φωτισμού, είναι θέμα αστυνόμευση. Λοιπόν... Τι είπε τώρα ρε παιδιά. Ο φωτισμός είναι φωτισμός. Και η αστυνόμευση είναι αστυνόμευση. Όταν σε κλέβουν 3 ώρα το μεσημέρι θα. Α, άρα το βράδυ είναι ανοίγει φως. Άρα μην έχει φως. Άρα το να μην έχει φως. Αυτό είναι υπερβολή τώρα. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Είπα εγώ να μην έχει φως. Ναι, είπα φωτισμός. Αλλά σε σχέση με την ασφάλεια δεν παίζει ρόλο. Το λέω για να το τονίσω. Και να τους γίνει ο φωτισμός, φίλε, επειδή εσύ δεν ταξιδεύεις πέρα από τη Θεσσαλονίκη με το μηχανάκι, δεν βγαίνεις εκτός. Εγώ. Ο φωτισμός πρέπει να γίνει περιφερειακά της Θεσσαλονίκης, που είναι θέμα της περιφέρειας και της πολιτείας. Mm. Περιφερειακά να βάλουν φώτα στους δρόμους περιφερειακής κυκλοφορίας. Γιατί πετάς κάτι με προσβάλλεις. Τι είπες τώρα για το περιφερειακό. Περιφερειακά της Θεσσαλονίκης. Φίλε, τώρα... Α, γιατί αν θες να πάμε κόντρα Ελλάδα που έχω πάει εγώ που έχεις πάει εσύ. Α, αυτό νόμισα, συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
Εννοείται ότι 5 χιλιόμετρα έξω από εδώ. Αυτό που λέει ρε, Χρυσάνθη, έχει δίκιο τώρα. Βασιλή Σόλγα και Παραλιακή, το να μην έχει φωτισμό. Που έχω πάει εγώ, που έχω πάει, τι θα γίνει. Πήγε Μαδρίτη. Μα γιατί πετά κάτι τώρα, σε 7 νησιά παραπάνω από μένα, τι έχει κάνει. Όχι, έχω πάει σε 125 νησιά παραπάνω από σένα. Είπε κάτι. Πόσα νησιά έχει. Δεν έχει βγει έξω από εδώ. Πόσα νησιά έχει πάει, γιατί έχω πάει 5. Άρα έχει πάει 130. Είναι σίγουρα 125 που έχω πάει. Ναι. Πώς τα μετράς. Είπες πετάς κάτι. Δωδεκάνησα. Μάτια μου, πετάς κάτι, παιδιά, είναι μάτια. 19. Έχει δίκιο, Χρυσανδούκο, έχει δίκιο. Είπες κάτι. Ακούει ο άλλος, λέει, ο άλλος δεν έχεις βγει από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είπες. Έτσι εκπληρώνει. Επίσης. Είναι αυτά που θέλει. Όπως αλλάζει και όφη η ομάδα. Τώρα, 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 ναι. Περιφερειακά τη Θεσσαλονίκη. Τώρα το λες. Τώρα το πριν το είπα. Πάμε τώρα. Και πριν το είπα, γι' αυτό με ρώτησε για περιφερειακό. Πριν ένα μήνυμα στη Μηχανιώνα. Λουκουμάδες, τι έφαγες. Και στον Παχτσέ. Τι θες να πεις, δεν καταλαβαίνω. Τι πήγες, κρυφάρι από κοκό. Πηγαίνεις με το μηχανάκι σου όμως. Δεν ταξιδεύεις. Με το μηχανάκι πήγα. Ωραία, πες μία φορά το χρόνο. Και γύρισα και τρόμαξα, έχεις δίκιο. Και δεν τρόμαξα. Η ασφάλεια, εκεί είναι το θέμα της ασφάλειας. Σωστό, σωστό. Στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας γύρω-γύρω, εγώ το κάνω κάθε μέρα που μαζί σου. Δώρε, τώρα. Η Βασιλή Σόλγα, η Παραλιακή να μην έχει φωτισμό, ρε φίλε. Ειδικά του χειμώνα όταν ψυχαλίζει. Η μουντίλα και όλα αυτά. Πείτε τα στο μπουτάρι αυτά. Λοιπόν, εγώ σου λέω το εξής. Περιφερειακά είναι επικίνδυνα. Ναι, το καταλαβαίνω. Ο άλλος πάει με 100, 120, 130, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει. Ευτυχώς που έρχονται εκλογές και εκεί στη διασταύρωση που στρίβεις γέφυρα και τα λοιπά, μπήκαν εδώ και ένα μήνα. Να. 4 χρόνια δεν είχε. Μάτω. Το έχω τραβήξει και βίντεο, φίλε. Έχω βάλει το κινητό πάνω στο τέτοιο για να πηγαίνει και να βλέπεις το σκοτάδι, λες και έχει διακοπή ρεύματος. Με δήμαρχο Σαββίδη θα στραβωνόμασταν. Μια χαρά. Για τον Ταχιάου αυτό που λένε. Με δήμαρχο Σαββίδη. Χθες τον άκουσα, δεν μία σχέση. Παντού φως. Με δήμαρχο Σαββίδη θα γινότανε ότι γίνεται τώρα που σου φεύγουν όλοι οι παίκτες, λοιπόν, όλοι αρνούνται. Με δήμαρχο Σαββίδη. Η αισθητική υπό το μηδέν. Άκου λέω, γιατί δεν λέμε ότι οι παίκτες. Λένε όχι οι παίκτες εδώ μεταξύ. Η αισθητική υπό το μηδέν. Λένε όχι οι παίκτες και φεύγουν. Η χελώνα από την Ουκρανία. Θα παρακαλάω. Όχι η μαύρη τρύπα στην Ελλάδα. Αλλά μην πεις όταν έρχεται κάποιος, ήρθα για τον ΠΑΟ και το Champions League. Γιατί ο άλλος ήταν εδώ και έφευγε. Θα το διαβάσουμε. Διαβάσαι. Αν θες. Ωραία, πάνε. Άνοιξε το. Άνοιξε το. Καλά, εδώ λέει τα προκατακτικά, λέει για Μαρινάκη. Από πού και μετά θέλει. Από εδώ. Λοιπόν, διαβάζουμε. Απόσπασμα. Εδώ που αναφέρει τους υποψήφιους. Αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως εδώ στην πόλη, της ανακοίνωσης της θύρας 4 του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτή την επιτυχία έρχονται το να εκμεταλλευτούν. Δηλαδή. Αυτή την επιτυχία. Το δεύτερο double. Αυτή την επιτυχία έρχονται να εκμεταλλευτούν τα φαντάσματα του παρελθόντος. Και με την ιδιότητα του ΠΑΟΚΤΣΙ θέλουν να επανέλθουν στο προσκήνιο. Αναφερόμαστε στον τρισκατάρατο Γιώργο Ορφανό, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του στο αμαρτωλό Υπουργείο Αθλητισμού συνέδεσε το όνομά του με σκάνδαλα, αλλά κυρίως με το αθλητικό νομοσχέδιο που επέβαλε το ιδιώνυμο, σε εισαγωγικά, καταστρέφοντας ζωές αθώων. Ο σύνδεσμός μας, αλλά και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, τον πολέμησε και κατάφερε την απόστηρη του νομοσχεδίου και τον πολιτικό του αφανισμό για σχεδόν μία δεκαετία. Ο άνθρωπος αυτός νομίζει ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει μνήμη χρυσόψαρου και έρχεται τώρα να ζητήσει την ψήφο μας στις δημοτικές εκλογές. Θα πάρει, αποσιοποιητικά, αυτό που του αξίζει. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή στο συνδυασμό του εχθρού του κόσμου του ΠΑΟΚ, ενός ανθρώπου που αποτελεί την αγωνιστική σημαία της μεγάλης ομάδας του 70, μας απογοητεύει και μας στεναχωρεί. Συνέχισε, όχι και για το άλλο. Α, πάμε. Μα δεν θέλει να πει μόνο για τον ένα. Νόμιζα να πει συγγνώμη. Όχι. Μπράβο στην θύρα 4 που βγάζει τέτοια ανακοίνωση. Περίμενε άρα τελειώσει. Κάτι κάνουν και οι σύνδεσμοι, Μάρια. Περίμενε να τελειώσει για να μην κατηγορηθούμε ότι το πάμε μονόπλευρα. Πε, Μάρια, συνέχισε. Συνέχισε για τον άλλο. Εκτό βέβαια. Κλαίω, το βλέπω, Σωτήρη. Εκτό βέβαια. Συνεχίζουμε την ανακοίνωση, έτσι. Δεν δικά μα λόγια τη ανακοίνωση. Εκτό βέβαια από τον Ορφανό, έχουμε και τον Δαδαχιάου, ο οποίο με κάθε ευκαιρία καταφέρεται δημόσια εναντίον του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη και δεν διστάζει να κρύβει τα αντιπαοκτσίδικα συναισθήματά του. Ο άνθρωπος αυτός δηλώνει με περίσσιο θράσος ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στον ΠΑΟΚ και είμαστε σίγουροι ότι η εκλογή του θα φέρει εμπόδια στην ανέγκριση της νέας τούμπας. Εδώ σημείωση δικιά μου, αυτό είπε το ακριβώς αντίθετο χθες, τον άκουσα. Εδώ, συνεχίζει η ανακοίνωση, πρέπει να τονίσουμε ότι ο κόσμος της ομάδας δεν πρέπει να ξεχνάει τη συμμετοχή του στα πιο σκοτεινά και συντηρητικά χρόνια της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτής της πόλης. Ξύλο. Όπου υπεξαιρέθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε το θράσος να υπερασπιστεί και τον πρώην δήμαρχο στο δικαστήριο, ο οποίος φυσικά την καταδικάστηκε.
Αναφορικά και τα άλλα. Αυτά είναι το Παύλο. Είναι για το τελικό, ξεφωνίζουν Βασιλιάδη. Κλείνει η ανακοίνωση μετατιμής σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ θύρα 4. PP39. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η ανακοίνωση πνίγηκε. Όχι. Να, τη διαβάσαμε εμείς. Είδες, εμείς είμαστε καλούλιδες. Όχι, εδώ τη διαβάσαμε. Στο SDN και το ΠΑΟΚ 24 τη διάβασα. Μπράβο μας. Την είδα. Αλλά δεν είναι. Αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Αυτό φυσικά. Στην μοναδική αθλητική εφημερίδα της πόλης δεν υπάρχει πουθενά. Αντιθέτως υπάρχει πρωτοσέλιδο Νοτοπούλου και ορφανός. Πολύ ωραίο. Μαζί μας έχουμε την πίτσα Mr. Gold. Σικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86 από μία το μεσημέρι μέχρι και μία το πρωί. Είτε μένει Σικές, είτε Νέα Πολίτα, Μπελόγκη, πόλη μετέωρα, είτε κέντρο. Μπορείς να καλέσεις για να, γιατί υπάρχει μεγάλη τεράστια ποικιλία προσφορών. Όπως δύο πίτσες τετράγωνες, 70 εκατοστά, μόνο 12,40. Τσάμπα πράγμα. Η Ελλάδα έχει 93 κατοικήσιμα νησιά. Ο Μάριος υπολογίζει Καρπενήσι και Λαγονήσι, λέει ο Φαντομάς. Λέει ο Φαντομάς. Για τα 125 που είπες. Η Ελλάδα κατοικήσιμα πρέπει να έχει κοντά στα 125. 93, λέει ο Φαντομάς. Λογίζεται έστω και αν μένει επίσημα ένας κάτοικος. 93. Εντάξει, είχα τη χαρά, ας πούμε, να πάω στο Μαράθι, στο οποίο η μόνιμη κάτοικη είναι 4. 93. Είναι 3 άντρες και μία γυναίκα. 93. Ρωτάω τον Χρήσανθο, τι είναι αυτή μεταξύ τους. Πώς? Ζούνε στο Μαράθι, στο Δωδεκάνησα. Αδέρφια. Μπράβο. Και πήγε ο νεκροθάφτης. Διανοείσαι τη ζωή του. Φαντάζω τα μούτρα όταν τον είδα να σε λασλαμά. Ήρθε ο νεκροθάφτης. Εσύ πόσο πήγες για να πάρεις γαμπρό στη γυναίκα. Με πηγαίνει ο Μιχάλης ο πειρατής. Μέσα στην αδερφή του τη Μαρία, στο εστιατόριο. Η Μαρία αυτή ήταν αυτή. Όπου τη γάνιζε και ο Φτέδες. Όπου τη. Όπου τη. Τα τηγάνια, βράζα τα τηγάνια. Τι έγινε και ο Φτέδες. Έτσι όπως το είπες, τρόμαξα. Άκου παιδιά, έχει γίνει. Δεν κοροϊδεύω. Κάγιο κοιμάσαι. Γνωρίζω τα δύο αδέρφια. Ο Άρσα λίγο πιο κοίταξε. Με πάει ο Μιχάλης μέσα στο εστιατόριό του. Ο πειρατής. Φωνάζει, το λέει. Το εστιατόριο πώς λέγονται, μαυρογέννης, κοκκινογέννης. Μαρία, πειρατής. Πατήστε Μαράθι και δείτε. Μαράθι. Ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες επίγειους παραδείσους. Δεν κάνω πλάκα. Ζουν. Κάνω το όπως ο πειρατής. Λέει ο Μιχάλης. Μαρία, το παλικάρι είναι από τη Θεσσαλονίκη. Κατέβηκε εδώ μόνο και μόνο για μας για μία ώρα. Δύο ψέματα. Ένα παλικάρι, δύο από τη Θεσσαλονίκη. Τρία κατέβηκε μόνο για μας. Από τη Βουλγαρία είμαι. Αφήνει το τηγάνι, το βγάζει από τη φωτιά. Σόπα. Και έρχεται λερωμένη χάλια με τα λάδια, με αγκαλιάζει και κλαίει. Με αγκαλιάζει και κλαίει. Και λέει, και λέει 30 χρόνια είχα να δω αρσενικό, μόνο τα αδέρφια μου βλέπω. Τι λέει ο 507 ο Αντώνης. Δεν είπες χαιρετίσματα μας ακούνε στο Μαράθι. Λέει ο Αντώνης Κασάνδρου, δεν θα ψηφίσω με κριτήριο άτομα που όταν υπήρξαν στην εξουσία του Δήμου, στο τέλος ψάχναμε κάτι εκατομμυριάκια. Ψήφισα αυτούς που όταν ήταν στην εξουσία της πολιτείας έψαχνες τα αντίστοιχα. Και έψαχνες ανθρώπους. Υποκριτή. Ανθρώπους. Ή αυτούς που είναι τώρα υποκριτή. Υποκριτή. Διάλειμμα. Φαντομά, είσαι τεράστιος. Είσαι τεράστιος. Επίσης, αυτό με τα νησιά σηκώνει πολλή συζήτηση, έτσι. Για παράδειγμα, η Δήλος δεν μετράει για νησί. Δεν ζει κανείς στη Δήλο ή μάλλον ζούνε. Απλά δεν λογίζονται ως κάτοικοι. Είναι οι περίπου 10-12 φύλακες που είναι εκεί χειμώνα καλοκαίρι συνέχεια. Που υπάρχουν πάνω στον. Εννοείται. Στη Δήλο για μένα πρέπει να υπάρχει και αστυνομία και στρατός. Στη Δήλο, δεν σχολιάζω. Επίσης, να δώσω συγχαρητήρια στους συναδέλφους γιατί. Μάρια, πες μου λίγο, ποιος έκανε τη συνέντευξη αυτή. Κατερίνα Τοπούλου. Ναι, ναι. Θέλουμε τη Θεσσαλονίκη μία πόλη αθλητικά υγιή. Πολύ ωραία. Αυτή και πες μου επίσης αυτή. Αυτή. Γιώργος Ορφανός. Εμείς, ό,τι είπαμε, θα το κάνουμε πράξη. Πες μου λίγο, σε ποιον δόθηκε η συνέντευξη. Συνέντευξη. Ψάχνω πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Μήπως είναι κρυμμένο, το γυρίζω ανάποδα. Δεν βλέπω κανέναν. Για πες μου, ναι. Πίσω εδώ πέρα είναι η Κατερίνα. Να τη. Κατερίνα, πώς την έκανα. Κατερίνα το πουλ, να δω λιγάκι. Πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Καλά, η φωτογραφία είναι με τραγικό που κάνω στο γυαλιστερό μου για κάμα. Ο Έιτη που κάνει πιέτες, δεν υπάρχει αυτό. Τα χρέη του Ηρακλή και η Νέα Τούμπαρα, Κατερίνα. Ναι, κάνει τη μαγιά σου, εσύ. Συνέντευξη, το γυρίζω ανάποδα. Θέλει τσιβαλάκι από τη Νέα Τούμπαρα. Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Φίλε, γίνεται συνέντευξη χωρίς δημοσιογράφο. Καλά, εντάξει, καταλαβαίνω. Διάβασε τον Αντώνιο Κασάνδρου, υποκριτή τον είπε χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο και αιτία. Έχει δίκιο. Τι ωραία. Παρεξηγήθηκε. Περίμενε. Να διαβάσουμε πρώτα με τη σειρά του Φαντομά το νέο μήνυμα. Ο πειρατής ζει ακόμη γιατί ακούστηκε ότι έξισε την ευαίσθητη περιοχή του σώματός του με τον γάντζο. Γεια σου, ρε Φαντομά. Παιδιά, μην ξεχνάτε, δύο διπλές προσκλησούλες.
ένας αριθμός. Πολύ πολύ ωραία παράσταση. Απόψε Μελωνία Κακούρη και Έκτορα Λιάτσο στο Θέατρο Αμαλία, 9 η ώρα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα θέατρο. Αποστολή στο 54526. Αξίζει. Πολύ πολύ ωραία παράσταση. Απόψε. Δύο διπλές προσκλησούλες. Νέο μήνυμα του Αντώνη Κασάνδρου. Με αποκαλείς υποκριτή έτσι εύκολα, επειδή είπα την άποψή μου. Καταλαβαίνω ότι το τελευταίο σωσίβιο είναι ο Ταχιάος και κάνεις τον αγώνα σου. Φίλε Αντώνη. Αντώνη, τι λες. Φίλε Αντώνη. Αντώνη, τι λες. Αντώνη, τι λες. Απλά δεν είναι δυνατόν να τον χτυπάς μόνο σε κάτι, σε ένα πράγμα για, τον οποίο, για το οποίο δεν έχει κατηγορηθεί αυτός. Τώρα, αν ήξερε κάτι ή πόσα ήξερε και τέτοια, ναι, εκεί να τον κρίνω. Και καταρχήν. Τώρα, σε αισθητική ανάμεσα στους δύο, ανάμεσα στους δύο, σε αισθητική και πολιτισμό, σαφώς είμαι με τον αστό του κέντρου Ταχιάο, τον οποίο το ξέρω από όταν ήμουνα 10 ετών. Και έχουμε και τρία ζευγάρια, ίδια παπούτσια και 10 ίδια πουκάμισα. Και ξέρω και τη Χριστίνα, την αδερφή άρα του. Άρα δεύτερο γύρο. Σου πήραξε που μίλησε για την Πέττη τόση ώρα. Άρα δεύτερο γύρο. Ταχιάω να το πούμε. Άλλο λέω στην αρχή. Τον αντελήσε το λες υποκριτή. Τι, γιατί το λες υποκριτή. Εγώ δεν το είπα υποκριτή. Ο Χρήσανδος. Α, ο Χρήσανδος. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι που υποστηρίζει προέρχονται από το. Καταρχήν ο ένας που υποστηρίζουν με Θέρμη, επειδή είναι ΠΑΟΚ και όχι επειδή είναι καλός για την πόλη. Είναι από το ίδιο κόμμα του Ταχιάω και μάλιστα έχει διατελέσει υπουργός. Πού ξέρει τι θα ψηφίσει, ρε φίλο τέτοιο, ο Αντώνης από Κασάνδρου. Αυτό που ξέρει ότι θα ψηφίσει ο Ταχιάω. Μα αυτό χαρακτηρίζει υποκριτή. Αυτό πώ ξέρει θα ψηφίσει ο Ταχιάω. Λάθος του. Δύο λάθη γίνονται. Όχι, εγώ δεν έκανα. Υποκριτή το λες. Εγώ το ξέρω. Σου λέει γιατί με λες υποκριτή. Γιατί έτσι διέκρινε το δημοσιογραφικό μου κριτήριο. Το κριτήριο ή το. Ναι, εντάξει, καλά. Η κόρη του Πάριου είναι σωτήρια. Προχώρα, Πάριου. Παριανού. Βαρθακούρη, ναι. Αντελίνα Βαρθακούρη. Α, το άλλο ρε παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, ρε Σι Αντώνη, υποκριτή σε είπαμε, δεν σε είπαμε και τίποτα. Όποιο θέλει μπορεί να πει έτσι. Ή τέτοιο, ο αρχίποκριτ. Ποιοι είναι αυτοί. Η Όπα. Η όπα, ναι. You are hypocrites. Η όπα, ναι. Τραγούδι είναι. Βέβαια. Και οι κόρνε έχουν κομμάτι. 2310-287-888. Να είστε περιεκτικοί, σύντομοι. Παναγιώτη, εν τω μεταξύ, έχει δίκιο ο Μάριος. Ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο ο Ταχιάος σε σχέση με το γήπεδο. Ίσα το αντίθετο λέει. Ο Ταχιάος. Και το ξεφωνίζουμε κι εμείς. Χθες το πρωί είπε ότι και εγώ θα βοηθήσω στο μέτρο που με επιτρέπει η ιδιότητά μου για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Είναι στα προεκλογικά αυτά. Γι' αυτό το χτυπάνε. Σου λέει τι άλλο να το πούμε. Γιατί ο Ταχιάος δεν είχε εμπλοκή. Σαν του Παππού Γεωργόπουλου κτλ. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε δικαστική του εμπλοκή, ούτε δίωξη, ούτε τίποτα. Δεν είχε καμία συμμετοχή. Βρήκαμε κάτι άλλο να το χτυπήσουμε αυτό. Όχι, εντάξει, ο καθένας κάνει την πολιτική του. Και εγώ έχω λόγο να με κόντραψω στο Ταχιάο, γιατί εγώ είμαι παιδί των 80's. Και τότε είχε ιστορίες με Ταχιάο και Δάπλουνδου και Πασό και τέτοια. Είχε. Άντε πάμε. Το αίμα κυλάει, εκδίκηση ζητάει, τεμπονέρα, ό,τι γινόταν στην Όλγα. Καλημέρα. Εγώ, ωραία, τι γινόταν. Θα σπάω πάνω από το φούρνο του τέτοιου. Στόχο πει εσένα. Τι έχει πει ο Γαβρίλος Ηρακλειδέας, ναι. Από τους κορυφαίους οπαδούς του πλανήτη Γη, όταν για τη δολοφονία Τεμπονέρα, στο Ηρακλής Παναχαϊκή, στο Καραϊσκάκι, στο Καφτατζόγλιο. Στόχο πει εσένα, θα ξαπλώσεις. Πάμε, γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ξαπλώσεις. Ναι, καλημέρα. 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 Ο Θωμάς Τόντον, ναι, οπαδός. Ο Γαβρίλος τι είπε, θα το πει στον αέρα. Λοιπόν, Ηρακλής Παναχαϊκή, γκολκίπερ στην Παναχαϊκή, ο Μίρτσος. Είναι το μάτι σοπαλία, πιέζουν, κάνουν τσαμπουκάδες. Αυτή πέφτει ξύλο, πιέζει ο Ηρακλής, χάνει ευκαιρία, βγάζει κόρνερ ο Μίρτσος, κάτω αριστερά, πάνω δεξιά. Κατεβαίνει ο Γαβρίλος κάτω. Το ξέρω το Γαβρίλο. Ναι, γι' αυτό το τάω, ρε. Μίρτσο, εσύ τον έφαγε στον Τεμπονέα, γάμο, γάμο. Το έχω πει στο Μίρτσο, λέει. Τον άκουγα, λέει, να μου φώναζε, ρε Σίλε. Ήρθε, λέει, στην ευθεία εκεί σε μένα, λέει, και μου λέει για τον Τεμπονέρα. Εντάξει, αυτές. Τώρα, εντάξει, μορφές από τον Γαβρίλο, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει ο Γαβρίλος. Αντικατάστατε, σου λέω, στα γήπεδα. Δηλαδή, το αδειάκι, ποιο να βγάλει, ρε παιδί μου. Πιάνε. Σε όλες τις ομάδες εννοείται, όχι μόνο. Πάει ακόμα, Μάριο. Καταρχάς, νομίζω ότι δεν πατάει. Νομίζω ότι δεν πατάει. Δεν πατάνε αυτοί. Πολλοί από αυτού δεν πατάνε. Περίμενε. Ο οποίο Γαβρίλο περίμενε. Ποια ήταν η ζωή του όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα. Προπονήσεις, 5 τμήματα Ηρακλή και μετά το Σαββατοκύριακο 5 τμήματα αγώνες. Κανονικά. Και τώρα πρέπει να είναι έφοδο σε κάποιο τμήμα, μου φαίνεται. Α, είναι. Ζητώ συγγνώμη. Πρέπει μακάρι. Να είναι, πρέπει να είναι. Γαβρίλο, sorry, καλημέρα. Ζητώ συγγνώμη, καλημέρα. Ζητώ συγγνώμη. Και το κορυφαίο που έχει πει δεν λέγεται, θα το πω τώρα στα παιδιά στο διάλειμμα, με τον σχορεμένο τον Σπύρο τον Θεοφανίδη. Τον επιχρόνια δεξί χέρι του Πέτρου Θεοδωρίδη. Και αυτόν Θεοσχορέστον. Αγαπητό κι αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει, άσο, θα ξαπλώσει, δεν υπάρχει. Πάντω, απάντησε κανένα για το Πράτερ, όχι. Όχι, κανεί. Κανεί, όχι. Καλά, εντάξει, δεν κουκλάραν. Δεν ασχολείται.
Ωραία. Εκεί τουλάχιστον είχε κόσμο, γιατί την άλλη Τετάρτη πάει να γίνει μεγάλο φιάσκο στο Μπάκου. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι παράγραφο ότι στείλει 1000 ευρώ, λέει, και τέτοια λέει τα αεροπορικά. Και μακάρι να γίνει για να μην ξαναπάνε τελικό. 1000 μπράβο στη Διεθνή Αμνηστία που έκανε κανονικά επίσημη επέμβαση, έτσι. 1000 μπράβο. Να μην μπορεί να πάει ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής αγγλικού συλλόγου επαγγελματικού να παίξει σε τελικό. Γιατί φοβάται για σωματική του κεραιότητα, μιλάμε για ένα τραγικό. Εγώ διαφωνώ και με αυτές τις χώρες που γενικά είναι στην Ευρώπη. Τι δουλειά έχουν αυτές τις χώρες στην Ευρώπη. Σε μένα το λες. Αλλά θα με πούνε ρατσιστή. Θα με πούνε ρατσιστή. Θα με πούνε ρατσιστή. Και ακόμα και η Γεωργία θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει λόγο. Εδώ τα Σκόπια, φίλε, τα λέμε Βόρεια Μακεδονία τώρα. Μόνο αυτό. Δώσαν τελικό και το Super Cup να γίνει στα Σκόπια, εσύ. Που δεν γίνει στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει τελικό. Τα Σκόπια είναι. Οι τρεις τελικοί των αθλητών έχουν γίνει στην Ελλάδα. Σκέφτομαι ότι στην Πολωνία. Τελικό Super Cup δεν έγινε ποτέ. Στην Πολωνία για παράδειγμα. Τόσο έγκλη. Εγώ τη θεωρώ μεγαλύτερη χώρα από την Ελλάδα. Δεν γίνει ένα τελικό των αθλητών. Ποια θεωρείς πιο μεγάλη χώρα από την Ελλάδα? Στην Πολωνία. Είσαι ανθέληνας, κλείστον. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, θα μας ελατρεύω. Επόμενη γραμμή. Είσαι ανθέληνη. Καλημέρα. Καλημερίζουμε. Όνομα και ομάδα, παρακαλώ. Ο Νταλή, sorry. Στα Γιαννιτσά, ποιοι είναι τα φαβορή, ρε. Νταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Νταλή. Γιατί είμαι από τα Γιαννιτσά για να ξέρω ποιοι είναι τα φαβορή. Ναι. Από πού είσαι? Αυτή την αίσθηση. Όχι, είσαι από τα Γιαννιτσά. Όχι, ρε, ποτέ έχει πει. Όχι, ο Νίκος από τα Γιαννιτσά είναι εκείνος. Ο Νίκος. Καλά, εκείνος είναι άστον, εκείνος είναι. Νταλή, από πού είσαι εσύ, ρε. Εγώ μένω Θέρμη. Μένεις και είσαι από εκεί. Με απλά όχι, καταγωγή μου δεν είναι από εκεί, καταγωγή μου από Κατερίνη. Κατερίνη, μάλιστα. Κοινωνική αναβάθμιση. Αλλά... από Κατερίνη Θέρμη, μια χαρά. Γιατί ρε φίλε, μια χαρά πήγε ο άνθρωπος. Ναι. Πες. Λοιπόν, Χρήσταθε, τις προάλλες μίλησες, είχες μια πολιτική κουβέντα με έναν ακροατή, ναι, και είπες ότι πολλοί ψηφίζουνε βάσει το καλό της ομάδας. Υπάρχει κόσμος που έχει ως ένα από τα βασικά του κριτήρια αυτό. Και είπες, επειδή και εγώ είμαι οπαδός, ένας από αυτούς είμαι και εγώ, είπες. Ναι, αλήθεια είναι. Είπες, είναι ένα από τα κριτήριά μου, Βλάκα. Έτσι. Δεν ξέρω αν και είμαι βλάκας, Μάριε, αλλά εγώ, είναι ένα από τα κριτήριά μου. Και εγώ ρωτάω, αν είναι κριτήριο το καλό της ομάδας μου και όχι το καλό της κοινωνίας, καλά να μας κάνουν και με την 7ήμερη εργασία που θα έρθει, καλά να μας κάνουν και με την ιδιωτική υγεία που θα έρθει. Μισό λοιπόν, Νίκο μου. Ενταλή μου, δεν είπα ότι το μόνο μου κριτήριο είναι αυτό. Δεν είπα ότι είναι μόνο έτσι. Ναι, ένα από τα κριτήριά μου. Ένα από τα κριτήρια, το είπα, ναι. Αυτό είπα και εγώ. Ένα από τα κριτήρια μου είναι αυτό. Αυτό λέω. Με την ίδια λογική που λες, θα πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο ή μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο. Μάρη, κάνουμε εκπομπή. Μη σχολιάζει την τηλεόραση. Όχι, κομμενάκια, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να σταματήσουμε να στέλνουμε τους αστυνομικούς στα γήπεδα. Θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για περιφρούρηση όταν γίνονται επεισόδια στα γήπεδα. Πρέπει να το κλείσουμε τελείως τον αθλητισμό, τον επαγγελματικό στην Ελλάδα. Δεν γίνεται όμως. Άρα, το να πάει κάποιος να ψηφίσει τις δημοτικές εκλογές βάσει το τι ομάδα είναι και το πόσο πολύ θα εξυπηρετήσει. Το παρεξηγείς λίγο. Είπα ένα από τα κριτήρια. Ένα. Ναι, ναι. Το βασικότερο κριτήριο. Ναι, πολλοί πάνε μόνο για την ομάδα. Πολλοί είναι που είναι μόνο το μοναδικό κριτήριο. Και γι' αυτό αν δεις. Όλοι οι υποψήφοι, λίγο πολύ, έχουν τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι προέρχονται από τις ομάδες. Μην αρχίσω να λέω ονόματα τώρα για ανθρώπους που όλοι ξέρουμε, γιατί θα με πείτε πάλι ότι το κάνω επίτηδες. Για ανθρώπους που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούν να αρθρώσουν μια κουβέντα και την ίδια στιγμή πάνε στην Ευρωβουλή ή στο Δήμο ή στη Βουλή. Γιατί έπαιξαν μπάλα στον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Άντε να αφήσω τους εδώ. Να μην παρεξηγηθεί κανένας. Ρε φίλε, ήταν ο Ανατολάκης. Είναι ο Κωνσταντινέα. Συνέχεια τώρα τον βλέπω τον Κωνσταντινέα. Κάθε Δευτέρα. Ξέρεις που τον βλέπω τον Κωνσταντινέα εγώ. Κάθε εγώ Δευτέρα βλέπω τα Σαρδάμ και τα λάθη στον Κανάκι. Εγώ είμαι κάθετος αυτό, Χρήσταθε. Έτσι. Δεν μπορεί να ο καθένας να πηγαίνει να φτιάξει. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι με λόγο, με πολιτισμό. Άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν πραγματικά στον αθλητισμό και προέρχονται, είναι πρώην ποδοσφαιριστές ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι. Είναι ναι. Απελπιστικά λίγοι. Τρομακτικά λίγοι. Ποδοσφαιριστής Έλληνας όμως... που ξέρει να μιλάει, πείτε μου πώς είναι. Πώς είναι. Εγώ προχθές πήγα το χαριστά, φίλε, μια μισή ώρα. Η κουβέντα βάλε και άκουσε έτσι. Ο Άγγελος μπορεί. Είναι εκπληκτικός. Ο Άγγελος ίσως, εντάξει, δεν ξέρω. Υπάρχουν από και εκεί και πέρα όμως. Ωραία, Νταλή, για να κλείνουμε. Έγινε παλικάρι μου, για να κλείσουμε. Ναι, για να κλείνουμε. Από εκεί και πέρα όμως. Ακούτε. Ναι, σε ακούμε, Νταλή. Ναι. Από εκεί πέρα όμως, ο Ταχιάος και κάθε Ταχιάος που καταφέρεται μιας ομάδας, όταν παίρνει μετά τις δημοσκοπήσεις στα χέρια του,
τις δεύτερες, τρίτες, τέταρτες. Μετά την επόμενη μέρα το πρωί βγαίνει Μάριο, όπως λες, και είπε και λέει: εγώ δεν έχω καταφερθεί κατά του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Δεν καταφέρθηκα εναντίον καμιά ομάδα. Μόνο που κατάφερες, μόνο που κατάφερες και έβαλες την ίδια πρόταση. Να σου το πω κι αλλιώς. Και να συγκρίνεις. Άκουσε με λίγο. Αν το είσαι κάνει αυτό, χίλια μπράβο του, γιατί να βγαίνεις υποψήφιος μέσα στη Λέλαπα ΠΑΟΚ και στο Τρέτ ΠΑΟΚ που έχει δημιουργηθεί, είναι το νέο Τρέτ στην πόλη εδώ και δύο χρόνια, και να είναι εναντίον του, για μένα είναι παλικαριά του. Ναι, και μετά να τα αλλάζει όμως. Δεν τα αλλάζει, εγώ δεν είπα τίποτα. Για πάντω δεν έχει πει όντως. Όντως δεν έχει πει. Χρυσαφέ. Έχει εσύ δήλωσή του. Πολλά ανοιχτά έχει αφήσει. Εντάξει. Και για μένα μόνο που έβαλε στην ίδια πρόταση και στην ίδια σύγκριση το Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Ιβάν Σαββίδη, φτάνει. Εντάξει, ο ένα διώκεται, δεν ξέρω, για το μισό ποινικό κώδικα. Τι θα κάνει, ρε φίλε. Πρόσεξε λοιπόν. Άκουσε με λοιπόν τώρα, Νταλή μου, άκουσε με. Είναι ωραία κουβέντα που κάνουμε και μ' αρέσει. Άκου λοιπόν. Βγήκε και μου είπε ότι δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο η ομάδα, αλλά σε σχέση με τον Ταχιάο δεν έχει κρατήσει και δεν σχολιάζει είτε θετικά είτε αρνητικά, όποια είναι η δική σου η κρίση. Τίποτα από όλα τα άλλα που έχει πει σε σχέση με την πόλη, το φωτισμό, την καθαριότητα και οτιδήποτε άλλο. Και εσύ στάθηκε εκεί. Άρα μην κατηγορεί κάποιον ο οποίο έχει. Πρόσεξε όμως, μην κατηγορεί κάποιον που έχει ως κριτήριο αυτό. Αυτά τα, το φωτισμό, την καθαριότητα κτλ. Πάνω κάτω τα λένε όλοι. Τα έργα θέλουμε να δούμε. Ωραία, έγινε Ταλή. Εγώ λέω πάντα να ψηφίσει κάτω. Έγινε Ταλή. Για το καλό τη πόλη. Έγινε Ταλή, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ο 164. Το καλό τη πόλη. Ή το καλό κάποιου επιχειρηματία ομάδας. Γιατί αυτά κάποια στιγμή μπορεί να συγκρούονται. Εκεί τι θα πείτε. Το καλό. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, μια προβλήτα, τι θέλει να κάνει στο Μακεδονία Παλάς. Ο Ιβάν. Ή ας τον Ιβάν, για να μην μπλέξουμε με τον ΠΑΟ και νομίζουν ότι το λέω γι' αυτό. Θέλει ο Καρυπίδης να φτιάξει μια μπάρα στο μπροστά από το Χαριλάο να βάζει την Πόρσε. Ναι. Έτσι. Ναι. Και το δικαιολογεί ότι θα είναι καλό για τον Άρη αυτό. Ναι. Έτσι. Ναι. Τι θα κάνει ο Αριανός, θα πει «Α, εκεί είναι Παπαναστασίου, εκεί είναι επικίνδυνα λίγο κτλ». Όχι, το καλό της πόλης λέει να μην το κάνουμε. Ναι. Ή θα πει «Ναι, ό,τι πει ο πρόεδρος να κάνουμε». Αντίστοιχα ο ΠΑΟΞής στην προβλήτα που θα δημιουργεί προβλήματα, ας πούμε, στο Θερμαϊκό. Ναι. Ή θα εξυπηρετεί τον Ιβάν. Τι θα πει. Θα πει «Όχι, είμαι με την προβλήτα, με τα προβλήματα του Θερμαϊκού». Θα πει «Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ρε, θέλει το». Αυτό, έτσι λειτουργούμε. Ναι. Ο Μαρινάκης στον Πειραιά. Με τι θα πάνε, με το καλό του Πειραιά ή με το καλό του Μαρινάκη. Απάντησέ μου. Στη Φιλαδέλφια. Δεν μπορώ να έχω παγώσει. Η Φιλαδέλφια που είναι. Που, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πόσες έχει κάνει ο Δήμος κόντρες δικαστικά κτλ. Με τη Φιλαδέλφια. Τι λέγανε οι αεκτσίδες. Μπράβο στον Δήμαρχο που σκέφτεται το Δήμο μας. Βέβαια, θα σου πω τώρα εκεί. Εδώ πέρα τώρα βλέπεις και εσύ και εγώ βλέπουμε τους οργανωμένους της ΑΕΚ. Ο νοήμων αεκτσής της περιοχής σκέφτεται και διαφορετικά. Εγώ μίλησα για ανθρώπους. Όπου δεν έχει κριτήριο το καφρελίκι του ποδοσφαίρου. Εγώ μίλησα για ανθρώπους που ένα από τα κριτήριά τους είναι αυτό. Εντάξει, ναι. Αυτό ακριβώς σου λέω. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί, Μάρια. Γραμμή Σωτήρη. Α, sorry, να μας κάνεις γραμμή. Παιδιά, μπορείτε να καλείτε άνετα. Βγάζουμε ακόμη έναν για πλάκα, έτσι. 2310 287 88. Τσίρκο δεν έδωσε σήμερα, ρε φίλε. 8. Ο 164 λέει. Τσίρκο δεν δώσαμε σήμερα. Δεν ξέρω, δεν μας είπε κανείς. Δεν σας είπανε. Ο 164 λέει. Ρασβάν. Να καταλάβουμε το τι γίνεται. Να το πούμε, γιατί το είπαμε πριν 4-5 μέρες. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έκανε δείπνο. Παρέδεσε δείπνο στο ζεύγος Βαρέλα, στους Βαρελάδες, για να τους πείσει να μείνουν στον ΠΑΟΚ. Λέει λοιπόν Ρασβάν Λουτσέσκου, ο 164. Ρασβάν, έχουμε ένα θαμώνα στο ξενοδοχείο που ψάχνει για συμπαίχτη. Τώρα που θα πας Κίνα, δεν του κάνεις καμιά γνωριμία να ησυχάσουμε. Καλημέρα. Συγγνώμη, βοήθησε με λίγο, ρε παιδιά. Ότι δεν είσαι υπήρξη και οδηγία, έτσι θα είναι άσπρο από μπάλα. Πάρ' τον και αυτόν μαζί. Εννοεί τον Καρυπίδη. Τι, πού είναι το τόσο αστείο, ρε φίλε. Γι' αυτό γελάει, ρε. Καλά το είναι. Α, τώρα το κάνω. Για τον Καρυπίδη και καλά. Λέει, ρε παιδί μου, και κάνετε με έναν διάλογο, ρε παιδί μου, πώς μπορεί να πείσει, ας πούμε, ο τέτοιος, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, τον Βαρέλα, γιατί τους έβγαλε για φαγητό, ας πούμε, για να μην στον πάω, κατάλαβες. Και λέει, στείλτε τι μπορεί να τους είπε. Και λέει, έχουμε έναν θαμώνα στο ξενοδοχείο. Που ψάχνει, δεν λέει ο Καρυπίδης, όλο ψάχνω για συμπαίχτη. Που ψάχνει για συμπαίχτη. Τώρα που θα πας Κίνα, δεν του κάνεις καμιά γνωριμία να ησυχάσουμε. 164, φιλέ, τεράστιο μήνυμα. Ο Καρυπίδης στην Κίνα έχει τόσες γνωριμίες που ο Ιβάν δεν θα μπορέσει ποτέ να τις αποκτήσει. Στην Κίνα.
Στην Κίνα ξαναλέω. Ναι, ναι, ναι. Αφού πήγε μία βόλτα στο σινικό τείχος και λέγανε όλα τα παιδάκια. Δεν νομίζω να πήγε ο Ιβάν στην Κίνα. Άλλαξε κιόλας. Από καράτε εκεί την Καρυπίκη. Στην Κίνα δεν νομίζω να πήγε. Είπα Ιβάν. Για τον Θόδωρο είπα. Ο Θόδωρος πάει και γραφειάρει στη Σανγκάη. Μπράβο, μπράβο. Τα νερά να φεύγουν. Αλλά πάντως ο καθένας όλο με τον Θόδωρο ασχολείται. Με τον Τιγκίνη, με τον Βέλε. Σωτηρή! Παίζει να δίνει κανένα και το μήνα για νίκη. Συγγνώμη. Τις έχει ας πούμε, προβάλει στο διαδίκτυο κάπου κάτι, υπάρχουν φαίνουν τα γραφεία. Ωρε παιδιά, έκανα ζημιά. Έριξα νερό εδώ πέρα στο γαλλί, τώρα και βρώμησε και κάτι άλλο. CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός σχαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορριπαντικά. Καλέστε τώρα στο 2310-762-164 και κλείστε ραντεβού. Χα, τι μη νομίζω να περιμένεις έναν αιώνα. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το παπλωμά σας από τον χώρο σας. CFD Carpets Κολοκυθάς. Αυτά γίνονται μόνο στην Τρόικα και μόνο στο Λίμπερο, πουθενά αλλού. Καλημερίζουμε Ρευαγγέλη 8-Ball στο στήλα 12 και 10. Ρε ξενύχτικο πρόσκυλο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή ξεκούραση. Ο Βαγγέλας γυρίζει τώρα στο σπίτι. Είχε χθες πάλι κάτι live, κάτι διάφορα. Απόψε έχει λαϊβάρα στο 8-Ball. Η Σουηδή Enforcer θα γίνει κόλαση. Λαϊβάρα. Προσέξτε, παιδιά. Πέρα από τις δύο διπλές για το θέατρο, το ένας αριθμός απόψε, δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για το 8-Ball. Δύο διπλές. Για αύριο Σάββατο, παραμονή των εκλογών, για ένα live που έχει τίτλο Puppets εναντίον Sinners. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό ο Τύρι Δασκαλάκη? Puppets εναντίον Sinners. Ρωτάω Παπαδόπουλα. Puppets εναντίον Sinners. Μεταλλική βραδιά, tribute, δύο group δικά μας. Το ένα είναι Παπάδες Fola εναντίον Συνεργιάδων. Τι είπες? Ναι. Άρα Μετάλλικα εναντίον Maiden. Έτσι. 2,5 ώρες, μόνο Μετάλλικα, μόνο Maiden, μαζική μεταλλική βραδιά. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Ο Βαγγέλας συνηθίζει να ακούει Τρόικα και όλο το επιτελείο του 8-Ball όταν γυρίζουν, όταν κλείνει το 8-Ball και γυρίζουν πίσω. Το μαγαζί στο οποίο ποτέ δεν έχει κλειστεί κανείς μέσα επειδή δεν τον πήρε ύπνος λόγω της μουσικής. Δύο διπλές. Αύριο Σάββατο, Puppets εναντίον Sinners, Metallica εναντίον Maiden. Όλοι ξέρουν τι ψηφίζει ο Σλαμής, δεν χρειάζεται. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα θέατρο ή live ή και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Ο 169 λέει, στην ταινία το παιχνίδι του θανάτου έως και ο Μπρους Λι φορούσε κίτρινο μαύρα. Γεια σου Φαντομά, είσαι αλήτης. Ναι, αλήθεια, είναι κίτρινο μαύρο, ναι. Αυτό το πού όμως κόλλα, για λίγο. Γι' αυτό που λέμε. Α, στην Κίνα ρε παιδί μου, ναι. Φαντομά, είσαι σε δαιμονιώδη φόρμα. Όλα τα λεφτά είναι, το διαβάζουμε ξανά το μήνυμα το πρώτο, η Ελλάδα έχει 93 κατοικήσιμα νησιά. Ο Μάριος υπολογίζει Καρπενήσι και Λαγονήσι. Ειλικρινά, παιδιά, αυτό με το Καρπενήσι και με το Λαγονήσι, ειλικρινά δεν υπάρχει. Ειδικά με το Καρπενήσι. Να σε καλά, ρε Φαντομά. Να σε καλά. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο break. Άμα τη επιστροφή μας, ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Λέω και ένα νούμερο για το Σωτήρι, 521. Φτερνίστηκε. Χρήστο, τους θυμάστε τους Αρκέντια. Θυμάσαι, αυτό ένα άλμπουμ βγάλανε, μία επιτυχία, αυτό κι άλλο ένα κομμάτι. Άλλη μία επιτυχία. Αυτό κι άλλη και μία που είχε πάει στο νούμερο 4-5 του βρετανικού hit parade, κάτι τέτοια. Έτσι, Election Day, για να είμαστε στο πνεύμα της, του τριημέρου. Μπράβο ρε στους Metalers, μπράβο στον Κώστα, μπράβο στον Νίκο, μπράβο στον Ιωάννη. Είναι ωραία βραδιά. Για παραμονή εκλογών, δηλαδή στο 8-Ball, θα γίνει κόλαση και απόψε με τους Enforcer, που είναι μπαντάρα η Σουηδή. Νομίζω έρχονται για τρίτη φορά στην πόλη, αν δεν κάνω λάθος. Τις δύο πρώτες ήμουνα. Έχουν έρθει δύο σίγουρα, μπορεί και τρεις. Λοιπόν, μαγική βραδιά, αύριο βράδυ στο 8-Ball. Puppets εναντίον Sinners, δύο διπλές προσκλήσεις, Metallica εναντίον Maiden. Και ξέρετε πώς γίνεται, έτσι. Ανεβαίνει μία μπάντα, παίζει ένα κομμάτι Metallica. Κατεβαίνει. Ανεβαίνει άλλη, παίζει Maiden. Α, έτσι πάει. Κατεβαίνει, ανεβαίνει άλλη, παίζει Metallica. Κατεβαίνει, ανεβαίνει άλλη, ξαναστείλουν, ξεστείλουν, παίζει Maiden. Ξανά το ίδιο, και πάει λέγοντας. Και δύο διπλές για το θέατρο απόψε, ένας αριθμός της Σκάλι Τσέρτσιλ, πραγματικά πολύ ωραία παράσταση, με Λεωνίδα Κακούρη και Έκτορα Λιάτσο στο θέατρο Αμαλία, ώρα 9. Το Αμαλία είναι, είπαμε, Αμαλία σε 71, ιστορικό θέατρο, τεράστιο, το οποίο κάποια στιγμή ήταν παρατημένο, ρήμαζε και το βοήθησε και το στήριξε με λεφτά και το έσωσε ο δύναμος της πόλης, δηλαδή ο Μπουτάρης. Ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Ναι.
Πήγε πίσω από τον Γεωργόπουλο, νόμιζα. Όχι. Ούτε μία σχέση με τον πολιτισμό και τα λοιπά. Το ξέρω. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, FM και ένα όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφει θέατρο. Αμαλία σου λέει, ποια ψαροταβέρνα είναι αυτή που μπορεί να λέει ο Παγιώργο. FM και ένα όνομα τεπώνυμο, δίπλα θέατρο ή live και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Επαναλαμβάνουμε 2310-287-888. Λέμε αντίο και καλό σουκού στον Σωτήρη Δασκαλάκη. Καλό που σουκού Σωτήρη Δασκαλάκη. Και καλωσορίζουμε έναν από τους κορυφαίους μηχανικούς ήχου στην Ευρώπη, τον Χρήστο Κιώση. Πολύ ωραίο. Από πίσω Τζον Τέιλορ της δίνει, Δεν κρατάει μόνο το ρυθμό, yes. Παίζει κάτι. Της δίνει. Γεια σου, Ρετζόν. Αρκέντια, Αρκέντια. Είναι μια της αγαπημένης μπάντας των Ελλήνων, έτσι. Πρέπει για μένα η Αρκέντια να ήταν η πιο αγαπημένη μπάντα των Ελλήνων. Αρκέντια, τέλος. Ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρια, μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά. Διαλόγα, αγόρι μου γλυκό. Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τρεις εβδομάδες, ναι, καλά άκουσες, τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Κανένας δεν φιλοτιμήθηκε να απαντήσει. Ο σκόρ του αγώνα του τελικού 1990, σαν σήμερα, του κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης μεταξύ Μίλα και Μπενφίκα στο Πράτερ της Βιέννης ήταν ο Φρανκ. Ο Φρανκ Ντεμπούρ και ο άλλος που ήταν ο Φρανκ. Ρόναλντ Ντεμπέρ. Το μικρό του, ρε παιδιά. Ναι, Φρανκ. Φρανκ και Ρόναλντ. Ναι, αυτό λέμε. Τον άλλον λέμε. Τον Φρανκ τον είπα. Τον άλλον κόλλησε. Ναι, ρε. Ναι. Ο Ντεμπούρ πασάρει στον αδερφό του Ντεμπέρ. Πόσο ένα είναι Ντεμπούρ και άλλο Ντεμπέρ. Ο Μαυρομάτης θα κάνει πιο πολύ. Ο Μαυρομάτης, ναι. Μανώλης, ναι, ρε. Και γύρω okay. Στην Ολλανδία, Αναρωτιέται. Ψυχαμερή και η Μίλαν και όλη αυτή. Τρισάθλη τελική εμετική. Μια χαψιά την κάνει το 89 Μάρια Σλαμά. Με κερκιδάρα μιλάνε, τζιάσε τώρα, μίλε τώρα χαζά. 4-0 μπαλάρα παίξανε. Ναι, βρε. Στον Δέιμι τελικό εντάξει, με τη Ρεάλ. Εντάξει, ήταν καλή μιλάνε. Ποτέ εκείνη. Στην καρδιά μου. Ποτέ στην καρδιά. 3-7 με στη Φλωρεντία, 2-8 με στη Φόντζια. Τι κάνανε. Ρε. Και τώρα. Είναι... Αλλά τώρα είναι η καλύτερη μίλανε τη τελευταία 20 ετία. Η φετινή είναι η καλύτερη μίλανε τη τελευταία δεκαετία. Αυτό καταδεικνύει το χάλι του. Απλά ελληνικά. Αυτή είναι, αυτή είναι. Η φετινή. Ήταν η καλύτερη Μίλαν τη τελευταία οκταετία δεκαετία. Πέστε σε ένα Μιλανέζο στην Καλαμαριά που ασχολείται μόνο με τη Μίλαν. Γελάει. Αυτό δηλαδή. Κάτσε. Ναι, ναι. Αυτό δηλαδή τι υποστηρίζει. Ποια είναι η καλύτερη Μίλαν τη τελευταία δεκαετία. Υποστηρίζει ότι δεν είναι αυτή. Μπορεί να ήταν πριν 4 χρόνια, 5. Δεν ξέρω τι υποστηρίζει. Φέρτε τον μετά εδώ πέρα. Να το φέρει από εβδομάδα. Θα στο φέρω από εβδομάδα. Είναι βλάξ. Δεν ασχολείται με τίποτα κανένα. Το λένε όλοι. Δεν υποστηρίζει καμιά ομάδα. Μόνο Μίλαν είναι. Άρρωστο. Ξέρω. Ναι. Το ξέρω. Καλά. Έχει λάθος κριτήριο ο άνθρωπος. Τι σχέση έχει. Ναι. Και εσύ υποστηρίζει ΠΑΟΚ και θα μου βγάλει το φετινό ΠΑΟΚ καλύτερο από τον ΠΑΟΚ του Σάνων. Τι σχέση έχει. Όχι, μπορεί εντάξει. Κοντά δεν έχει σχέση αυτό. Η φετινή Μίλαν κατά γενική αποδοχή με 30 άτομα που μίλησα που βλέπουν ξένο ποδόσφαιρο. Καλά, εντάξει. Η φετινή Μίλαν είναι η καλύτερη. Τη τελευταία οκταετία. Και την απέκλεισε ο Ολυμπιακός. Τι μπράβο, να κάνουμε τώρα. Πέρασε η εβδομάδα, πάμε στη γραμμή. Και δεν το είπα. Όσοι φίλοι εδώ στην πόλη του ποδοσφαίρου και ειδικά οι Ηρακλειδείς δεν πήραν το φως της Τρίτης με το ένθετο, να ψάξουν να το βρουν για να το πάρουν. Συγκλονιστικός Κώστας Αηδηνίου. Όπως μόνο σε αθηναϊκό μέσο θα μπορούσε να μιλήσει. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Κάνεις λάθος. Εδώ τους φιλοξενούμε όλους. Βγάλτε εσύ μια φορά. Τι κότα. Λέω, τι λέει. Κότα. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Κυρικό. Καλημερίζουμε κύριο Κώστα από την Κατερίνη, φύλαθρο της ΑΕΚ από του Πιερικού. Ελπίζουμε να είναι στο εκλογικό πνεύμα και να μας φωτίσει. Λοιπόν, όταν η Μίλαν είχε στον άξονα τους τρεις υπτάμενους Ολλανδούς, Ράικαρντ, Γκούλιντ, Βαν Μπάστεν, είχε ο Μαδάρα. Ναι. Δεν διαφωνώ, βρε. Είχε ο Μαδάρα. Όπως και ο Γιουβέντος, όταν είχε... Πλατινή Μπόνιε. Δεν έπαιξε όμορφη μπάλα για Γιουβέντους, αυτή την εντύπωση έχω. Εκεί είμαι με τον Μάριο. Ναι. Η Μίλαν έχει παίξει. Ναι. Δεν έπεσε θελτικό ποδόσφαιρο. Με μικρός ήμουνα, αλλά και από αυτά που έχω δει, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ αποτελεσματική. Ναι. Ναι. Εγώ Γιουβέντους έγινα τη δεκαετία του 60 με ο Μάρ Σίβορ και Τζον Τσάρλς. Καλά, εννοείται. Ο κορυφαίος παίκτης που φόρεσε τη φανέλα της Γιουβέντους όλων των εποχών. Τζον Τσάρλς ο Ουαλός. Να τα λέμε. Ακόμη και τώρα υπάρχουν αφίσες σε δωμάτια Γιουβεντίνων, εννοείται. Και ο Πλατινί ήταν από τους κορυφαίους. Θύμισε μου το μικρό του Σίβορη. Ο Μάρ Σίβορη, μπράβο. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του. Του Σίβορη. Ναι. Εκτελούσε πέναλτι χωρίς να παίρνει φόρα. Όχι. Το αυτό το έκανε ο Μπάμπης, ο Κοτρίδης του Ολυμπιακού. Το ξέρω, το είπες χθες γι' αυτό. Σινιόρι, σινιόρι. Έπαιζε με κατεβασμένες κάλτσες. Αρδίζω. Να, ούτε καν το ήξερα αυτό, αλλά ναι.
Το έμαθε, Σαμάρη. Το έμαθα, βέβαια, ναι. Ναι. Το έμαθα. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν και λίγοι που παίζαν έτσι εκείνη την εποχή. Ή όχι. Αυτός ήταν χαρακτηριστικός. Ναι, έχεις δίκιο. Σωστό, και... δε, υποκλίνω μετά. Ναι. Και θα σου πω και το, θα σου πω και το άλλο που σου είπα για τον Κοντρίδη πως χτυπούσε τα πέναλτι. Ναι, 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 ναι. Θα σου πω και το άλλο. Τον, μου είπε ο Νεστορίδης ότι, ότι είχε πρακτορείο υπροπό στην Καλλιθέα και το πήρε ο γιος του. Ο Κοντρίδης. Πήγε να καταθέσει τα λεφτά και του την πέφτουν δύο κλεφτρόνια και τον παίρνουν 6.500 ευρώ. Και δεν είχε φωτισμό. Του Κοντρίδη. Τον γιο το του Νεστορίδη. Α, το γιο του Νεστορίδη, συγγνώμη. Ναι, γιατί τον διαδέχθηκε στο πρακτορείο προπό που έχει στην Καλλιθέα. Τώρα το κατάλαβα. Το μαθαίνει ο Γιώργος ο Σιδέρης. Ναι. Και πάει και τα δίνει τάκ τα λεφτά. Τι λες, ρε. Μπράβο. Τι και, λες, και πολλούς παλεμάχους έχει βοηθήσει. Ο Σιδέρης, και ο το είπε και στην τηλεόραση, δακρυσμένος ο Νεστορίδης, και λέει, δεν αρέσει του Γιώργου που τα λέω, αλλά εγώ θα το πω. Ναι. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς. Ναι, ωραία. Κύριε Κώστα, τόσο καιρό δεν ακούτε εσείς προφανώς, γιατί δεν έχει σημασία, βγαίνετε με δικό σας φάκελο, με δικό σας, που λέμε, πες το ρε, με δική σας ατζέντα. Συγγνώμη, έχετε πάρει χαμπάρι εδώ και ένα χρόνο κάθε Τρίτη το ένθετο της εφημερίδας Φως, πώς βγαίνει. Είναι καθαρά για σας. Θα χάνετε απίστευτες ιστορίες. Το έχεις πει χίλιες φορές όμως. Μπορείς να τα ακούς. Δεν ακούει, δεν προσέχει. Κάθε Τρίτη πήγαινε αυτή την Τρίτη και πάρτο. Την προπροηγούμενη είχε Μιχάλη Κρητικόπουλο, θα ανατριχιάσεις. Ναι. Και αυτήν είχε Κώστα Δαβουρλή και Κώστα Αηδηνίου. Απίστευτο αφιέρωμα. Εγώ θα σου πω κάτι τώρα, μια και είπες αυτόν τον Κώστα τον Αηδηνίου. Ναι. Ο Κώστας ο Αηδηνίου έτρεξε πανβορειοελλαδικούς γυμνασίων στο Καπτατζόγλιο και πέρασε τον Παπαγεωργόπουλο στα 100. Αυτό το γιατρό. Κάνεις πλάκα, το μαθαίνω τώρα. Σου λέω σοβαρά. Παθαίνω, δεν κάνω πλάκα, παθαίνω σοκ. Σε τι αγώνες ήταν, πες τους ξανά. Στίπλ. Γιατί δεν ακούω, Χρήστο, κάτι έγινε, δεν ακούω. Κάτι... Δεν ακούς γενικά. Όχι, όχι, η γραμμή του, κάτι έχει. Έπεσε η γραμμή του. Ωραία. Πάμε. Τον έπεσε. Ναι. Περιμένει άλλος. Παιδιά, μπορείτε να καλείτε, έτσι. 2310-287-888. Το μαθαίνω τώρα αυτό. Ποιο? Το μαθαίνω τώρα αυτό. Άγι τον, ότι ο Αηδηνίου Κώστας πέρασε σε αγώνες, σε δρόμους, σε σπριντ, τον Βασίλη Παγιωργόπουλο. Δεν, ειλικρινά δεν το ήξερα. Εσύ, Αηδηνίου, δεν πρόλαβες, ε? Εγώ. Καλά πρόλαβα. Πρόλαβες. Τι λες, δε, τον Ηρακλή εκείνο, βέβαια. Βέβαια, αλλά έχω παιδική ανάμνηση. Ναι. Όχι εφηβική, παιδική ανάμνηση, εντάξει. Και στην Τριάρα και στην Τεσσάρα, μέσα στο Καθατζόγλιο, δύο σύνομε χρονιέ είμαι μέσα. Με ποιον? Με πάω. Ηρακλή πάω. Και στο 1-3 και στο 2. Το άλλο είναι 2-4. Εμεί κερδίσαμε. Και τα δύο μεγάλε συνεχόμενε νίκε του πάω και του Ηρακλή. Ναι, ναι. Το ένα, η μία είναι μαγική εικόνα. Καλά, να σου πω κάτι. Η άλλη είναι δίκαιη. Η άλλη είναι μαγική εικόνα. Ναι, γιατί έχει ο Ηρακλή πολύ καλέ ευκαιρίε και στο 1-0 και στο 1-1. Αλλά δεν μπαίνουν. Το 84 με τον Βασάρα, τον Αντώνη. Θα σα χωρέσω. Στο 0-1 με τον Κωστίκο, με πέναλτι νομίζω. Το 84. Άστο. Ξενεροσιά. Ξενεροσιά. Άστο. Από τη γειτονιά μου ξεκινάω για το γήπεδο. Είναι παοξίδες. Λέει πα στο μάτσε, ναι. Λέω ότι πάμε μαζί, δεν έρθετε. Λέει άστο, φίλε. Πάμε για πολλά γκολ σήμερα. Είχε ο Ηρακλής, ήταν εκείνη τη στιγμή momentum απίστευτο. Και εμείς χάλια ήμασταν. Ο Πάο χάλια και πάω από τη γειτονιά μας. Τους δύο θα σου πω ποιους. Τον ένα βατσικά τον ξέρεις. Γενιά μου. Ναι. Όχι γενιά σου, γενιά μου. Ναι, ναι. Λέει, φίλε, δεν θέλω να είμαι μέσα. Πάμε για πολλά σήμερα. Ωραία, πάω. Με το που το λέει, λέω το μάτς αυτό είναι χ2. 0-1 ο Κωστίκος με το καλημέρα. Μετά δεν κουνήθηκε φίλο. Καλημέρα, πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Κάτι τελευταίο που τώρα, δεν με έκοψες, δεν πρόλαβα. Τους, ο ίδιος ο Αηδηνίου με το είπε σε μεταμεσονύχτια εκπομπή του Ασλανίδη. Αυτό έτρεξε με το γυμνάσιο Φλόρινας. Α, ναι, από τη Φλόρινα, ναι, βέβαια. Ναι, επίσης θα σου πω τελευταίο και κλείνω ότι για μένα αυτός ο παίχτης τα είχε όλα. Εννοείται. Δυο πόδια. Εννοείται. Κεφάλι, ταχύτητα, όλα. Εννοείται. Αλλά δεν έπαιξε μπάλα ανάλογη με τη μεγάλη του αξία, γιατί ήταν πλουσιόπεδο. Είσαι πολύ σωστός. Του στήχησε πάρα πολύ όταν πήγε τον Ηρακλή στον Ολυμπιακό, τότε λόγω Χούντας, που τον παγώσανε και έπαιζε επί ένα χρόνο μόνο σε φιλικά. Εκεί καταστράφηκε ο Κώστας. Καταστράφηκε.
Φανταστικό. Σου λέω. Αλλά... για μένα ο πιο πλήρης, το μεγαλύτερο ταλέντο, ταλέντο λέω, που ανέδειξε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συμφωνώ. Γεια σας. Σε παραδέχομαι, συγκινητικός. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή τώρα, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα εσύ, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι μου, αν θες. Ο Στέλιος είμαι, ο Αριανός, πήρα και. Α, και πήρες και χθες, ναι. Πολύ ωραίος. Πάμε, Στέλιο, καλημέρα. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε λίγο για, το... για την αύξηση του μπάτζετ από τον Καρυπίδη. Ναι. Πάτε το κουμπάκι. Εγώ μπορεί να πανηγυρίζουν περισσότεροι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, περίμενα μεγαλύτερη αύξηση. Ναι. Μεγαλύτερη. Το μπάτζετ. Δηλαδή, περίμενα. Μαζί και με τα έσοδα της Ευρώπης, ας πούμε, και με το τηλεοπτικό που λέει, κάσανε... Τα έσοδα της Ευρώπης ποια είναι? Περίμενα να... να έχει αυξηθεί κατά... Τα έσοδα της Ευρώπης που σκέφτεσαι, Στέλιο, ποια είναι? Άστο 10 λεπτά, βρε, άστο 10 λεπτά. Πες, Στέλιο, ποια είναι τα έσοδα της Ευρώπης? Σε περίπτωση που προκριθούμε, φυσικά, έτσι. Πάντο 25. Φίλε, κάνουμε εκπομπή, δεν μιλάς για το air condition. Εκπομπή κάνουμε. Μην είσαι αγενής. Περιμένει ο ακροατής, εβάσου τον. Καφενείο, καφενείο. Πες τα, Στέλιο. Λοιπόν. Έλα. Τα έσοδα της Ευρώπης, ναι, είναι... Πόσα είναι, φίλε? Τα έσοδα της Ευρώπης είναι... Ναι. Νομίζω και στα προγραμματικά υπάρχουν έσοδα. Πόσα έσοδα? Είπες να ανέβει περισσότερο το μπάτζετ από 2 εκατομμύρια. Πόσα είναι τα έσοδα της Ευρώπης? Δεν ξέρω. Άμα μπει στους ομίλους είναι σίγουρα... Άσε τους ομίλους. Μέχρι να φτάσει στους ομίλους έχει 3 μάτς. Πόσα είναι τα έσοδα της Ευρώπης? Με τα 2 πρώτα παιχνίδια μάλιστα να είναι στα διαρκείας. Είναι... Να βάλουμε και τα εισιτήρια μέσα που θα είναι γεμάτο γήπεδο. Είναι στα διαρκείας όμως τα παιχνίδια. Πόσα διαρκεία, άντε να έχουμε 7.000 μέχρι τότε. 7 έχεις πέρσι. Δεν λέω ότι θα έχουν πουληθεί όλα τα διαρκεία. Δεν ξέρω, αλλά προφανώς τα έσοδα που υπολογίζεις δεν υπολογίζεις σωστά στο μυαλό σου. Γιατί πάνω από 300-400 χιλιάρικα μαζί με τα εισιτήρια, άντε 500-600 χιλιάρικα, δεν θα έχεις. Τα οποία αυτά τα 500-600, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα πέσουν στο καινούριο μπάτζετ. Αν τώρα μπει στους ομίλους, εκεί μιλάμε για 7-8 εκατομμύρια. Εκεί, σε ναι, αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι, πώς θα μπει στους ομίλους όμως? Θα είσαι στους ανίσχυρους και θα παίξει με πολύ ισχυρότερη ομάδα και στον τρίτο προκριματικό γύρο και στα play-off. Με πληρώσει είναι αυτά. Ναι, ναι, αλλά θα είσαι στους αδύναμους. Αντίπαλό σου θα είναι η πέμπτη ομάδα της Γερμανίας, η πέμπτη ομάδα της Ιταλίας, η πέμπτη ομάδα της Ισπανίας, η δευτεροπρώτη ομάδα από κάποια άλλα πρωταθλήματα που είναι ισχυρά. Με δύο καλές κληρώσεις αρκεί να έχουμε τύχει. Στέλιο μου, δεν γίνεται έτσι όμως ο προϋπολογισμός μιας ομάδας. Τα 2 εκατομμύρια ευρώ για μένα είναι πάρα πολλά. Τα έξτρα. Γιατί δεν υπάρχουν στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Στέλιο, για να είμαστε στο πνεύμα της εκπομπής αυτής. Όχι του All About Aris. Σου απαντάει τέλεια ο Χρήστος, δεν σχολιάζω. Τέλεια ο Χρήστος. Να σου κάνω λίγο χαβαλέ. Έκανε αύξηση ο Καρυπίδης, λες. Και εσύ λες περίμενες. Θα κάνει. Ναι. Είπε θα κάνει 2 εκατομμύρια απλά στο μπάτζετ. Και εσύ περίμενες ακόμη παραπάνω. Ναι. Είσαι νέο παιδί, έτσι. Εντάξει, 24 είμαι. Μακριά από τα ναρκωτικά, αγόρι μου, μακριά. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Μακριά. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Θέλω να μιλήσω με το καφενείο του σταθμού. Χρήσανθε και πάνω, καθίστε στην άκρη. Ναι. Όνομα λίγο, φίλε, και ομάδα, αν θες. Όνομα δεν και ομάδα. Σου λέω τίποτα και άμα θες, κλείσω να σε βγάλω έξω από το σταθμό. Ναι. Σαν αυτό τη ΣΕΠ, θα κάνουν μνημείο. Το πρώτο θύμα του Λίμπερο. Παύλος. Έλα, ο Παύλος είναι. Α, Παύλο, ταξιτζής. Όχι, ο ταξιτζής μετά αποσχολείται με. Α, ο Παύλος ο Παοξής, ο πλαστικομοντελιστής. Αδερφός. Δεν μου λες, ρε θείο. Αδερφός. Για τα άλλα τα παλικαράκια, για τον Χρήστανο και τον Παναγιώτη. Δεν μου λες, ρε θείο. Ναι. Τι ήταν η Αρκάδια? Γιατί θα με σκάσεις τώρα. Για αλλιά πήγα χθες. Ποια ή ποια? Ποια ή ποια? Στο quiz. Ποια ή ποια? Η Αρκάδια, ποιοι ήταν η Αρκάδια? Συγκρότημα. Όχι, τι λες, ρε. Ξαδέρφια της Αρκάδη. Ναι. Και ποια εποχή έγιναν, ρε θείο? Έγιναν τέλειο. Πρέπει να είναι η Αρκέντια τέλειο 80, αρχές 90. Μισό λεπτό. Έρχεται η κουβέντα που θα πει. Συγγνώμη, λάθος εγώ. Α, εντάξει, οκ. Συγγνώμη, λάθος εγώ. Okay. Λάθος εγώ. Οκ. Λοιπόν. Ναι, εντάξει. Το έχω και το άλλο. 85-86. Ήταν ένα διάλειμμα των Ντουράν. Διάλειμμα. Απενεργοποιήθηκαν για λίγο και πήγα οι τρεις κάνανε του Αρκέντια, ναι. Θείο. Ναι. Αν ψάξει, η κανονική Ντουράν είναι τρεις. Όλοι οι άλλοι είναι additional musician που πήραν μέρος. Τι λες τώρα? Όπως ο Φερόν, ο drummer. Τι λες τώρα? Ο... Τι? Πού, στους Duran Duran. Ένα-ένα, τι λες, τι λες? Τι λες, παλικάρι μου? Το αρχικό line-up, τους Duran Duran τους έχω. Όλοι με κασκόλ, φωτογράφηση, Aston Villa.
Ρε, α, για τους Αρκάντια λες. Εδώ σου έχω, όχι, για τους Ντουράν. Ντουράν είπε, Ντουράν. Για τους Ντουράν, Χρήστο. Καλά κατάλαβα, ναι. Καλά κατάλαβες, ναι. Μάτια μου, τι μου λες. Τα τρία βασικά στελέχη των Ντουράν, Ντουράν. Είναι Σάιμον Λεμπόν, Τζον Τέιλορ και Νικ Ρόουτς. Και Νικ Ρόουτς, μπράβο. Λοιπόν, ντράμερ έχουνε, γιατί αυτή είναι ο ένας τραγουδιστής, ο άλλος μπασίστας, ο άλλος κιμπορίστας. Ήτανε, είχαν μετά τον ντράμερ, τον Φερόν. Πον? Τον Στίβ Φερόν. Αυτός έπρεπε να μείνει πόσο, ένα χρόνο. Και τον Άντι Τέιλορ. Άντι Τέιλορ, Άντι Τέιλορ, κιθάρα, κιθαρισταράς με το μακρύ μαλλί, ναι. Και, ο, ναι, και τον Νίλ Ρότζερς. Και ντράμερ μετά τον Ρότζερς. Ο Φερόν ήταν. Όχι, λάθος. Ρότζερ Τέιλορ. Συγγνώμη, με μπέρδεψες. Είναι Τζον Τέιλορ ο μπασίστας, Ρότζερ Τέιλορ ο ντράμερ. Και Άντι Τέιλορ κιθαρίστας. Και Άντι Τέιλορ κιθαρίστας, ναι. Κανείς δεν είναι αδέρφια. Λοιπόν, η Αρκέιντια είναι η Ντουράν Ντουράν. Και το τραγούδι του στο Election Day το έχουν βάλει και σαν Ντουράν Ντουράν. Ναι. Σαν Ντουράν Ντουράν. Ναι. Σε ένα 12ιτζο της Capitol Records. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. B-side από τον Notorious. Σαν Ντουράν Ντουράν όμως το 12ιτζο. Η Αρκέντια είναι τρεις από τους Ντουράν. Ωραία. Ο Λεμπόν, ο Λεμπόν, ο Τζον Τέιλορ και ο Νικ Ρόουτς. Είναι η Ντουράν Ντουράν. Γιατί το έχουν βάλει και το τραγούδι. Ναι, προφανώς μπορεί με άλλο όνομα, εντάξει. Και εδώ πέρα υπάρχουν παιδιά με άλλα ονόματα, έχουν άλλα project. Ασλαμάς, ασλαμείς. Ναι. Ναι. Ωραία. Ναι. Καλά, ρε φίλε. Ωραίος έγινε Παύλος. Καλά, ρε. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ορίστε. Καλησπέρα, λέω. Καλημέρα. Κλείνει την καρδιά 12 παρα 5. Ναι, καλημέρα. Το όνομά σου, παλικάρι. Τελευταίος είναι ο φίλος. Αντώνης. Είμαι Θεσσαλονικιώτης, μένω Αθήνα. Θεσσαλονικιώτης. Θεσσαλονικιώτης, μένεις Αθήνα, ναι. Θεσσαλονικιώτης. Θέλω να πω, βασικά να σας ρωτήσω. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Είμαι Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Γεια σου, ρε Πανάθα, γεια σου, ρε Αντώνη, ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη μικρή ομάδα, κατά την άποψή σας? Τι να σου πούμε, φίλε, είναι μικρή. Είναι το ένα από τα δύο big. Αυτή η χώρα έχει δύο big club. Το ένα είναι ο Παναθηναϊκός. Σκεφτείτε, ο Κωστής ο Ραπτόπουλος εχθές, τον παίρνω τηλέφωνο γιατί είχε. Εγώ και άρχισε να πεχλευάζει για να λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι μικρός. Με έβγαλε βίντεο, με ανέβασε στο YouTube, πηγαίνετε δείτε το. Ναι. Θα τον πάρω και σήμερα βέβαια. Ναι. Απαράδεκτος. Γι' αυτό σ' ανέβασε. Απαράδεκτος. Και ενώ σε χλεβάζει θα τον ξαναπάρεις λες. Αυτό θέλει ο Κωστής. Χαιρετίζω τον Κωστή. Αυτό θέλει. Σε χλεβάζει για να τον παίρνεις τηλέφωνο. Άρα, Μάρι, μου βρει τον και εσύ για να μας πάρει και εμάς αύριο. Τι να το βρει το παιδί, εσύ απαράδεκτο. Δεν μπορεί να το εννοούσε, μωρέ. Τώρα πλάκα μου κάνεις και εσύ. Δεν μπορεί να το εννοούσε. Τι σε είπε? Τι σου είπε? Μήπως ότι είσαι πράσινος λαγός. Και ο Άρης είπε ότι είναι μικρή ομάδα. Για να το πάρουν και Αριανοί. Α, για τον Άρη άλλο. Α, δεν το παίρνουνε. Άλλο. Για τον Άρη δεν μπορεί. Ο Άρης δεν είναι big club. Τι είναι, φίλε? Εντάξει, οκ. Στη συνείδησή μου μπορεί. Εντάξει. Δεν είναι στους big five. Κοίταξε, είμαστε μικρή χώρα. Είμαστε πολύ μικρή χώρα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν μία χώρα που έχει πληθυσμό μικρότερη από του Λονδίνου να έχει η μητέρα του αθλήματος η Αγγλία Big Five και η Ελλάδα να έχει Big Five. Υπάρχει παιδιά πρόβλημα. Πες αυτό που θέλεις τελευταίο, αφήστε το να μιλήσει. Πες, Αντώνη. Μάριε, ναι. Έλλη Στάις αρέσει. Κανονικά θα έπρεπε να πεθαίνω. Όμως απλά μου αρέσει, τρελαίνομαι, θα ήθελα να τις γλύψω τις μασχάλες, να πω την αλήθεια, αλλά και μόνο που πήρε τον Γουλανδρή από την αγκαλιά τη Στρέμη, για μένα είναι μηνύσιμη. Έχει ωραία ρουθούνια πάντως. Και ωραία ρουθούνια, ναι. Ρουθούνια. Αλλά για μένα και μόνο που έκανε την αλητία αυτή από το σπίτι αλητία. Μέσα της Όλγα Στρέμη τη πήρε τον Γουλανδρή, είναι η πιο μεγάλη αλητία. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Έγινε του Άρη, στο καλό. Επαναλαμβάνω το μήνυμα που ήρθε πριν από λίγο. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ο Αντώνης Καζάνδρου. Έσκασε μύτη ο Χρήσανθος, 5 επίπεδα κάτω εκπομπή. Ένω με όσα λέει ο Μάριος, ναι. Την ανεβαζιά ρουφούνια, μασχάλες και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Λοιπόν, ο 164 λατρεμένο Παοκτσάκη για τα γραφεία στην Κίνα του Καρυπίδη λέει: μήπως και τα γραφεία είναι δανεικά, όπως και ο Έλληνας CF που θα έρθει, Σέντερφορ δηλαδή. Ο Σέντερφορ που ο Έλληνας δεν θα έρθει, λέω εγώ. Θα έρθει καλύτερος από το Βέλιο. Σουηδός. Θέλω Βέλιο. Θέλω Βέλιο. Πάντως βλέπω, φίλε, ασχολείσαι με τις μεταγραφές του Άρη, τις προσπάθειες. Είναι φίλατρος του ποδοσφαίρου. Την ίδια στιγμή ο ένας παίκτης μετά τον άλλον σε παρατάει. Σε παρατάει. Συγγνώμη, τέρμα και ο Σακόφ. Δεν μπορείς ούτε το, ούτε το κουτσάλογο από την Ουκρανία δεν μπορείς να κλείσεις. Έχει τα δικά του ρεϊβάν, τον κυνηγάει η CIA. Πού να κρατήσει την ομάδα. Διαλυόμαστε, ρε. Διαβάζω ρεπορτάζ ότι ο Χατσερίδης στο απάβγασμα της πειθαρχίας στην ΠΑΕ, ΠΑΟΚ δηλαδή, με το μεγάλο. Πήγαινε με μισή ώρα καθυστέρηση. Καμιά 30 φορές την προπόνηση. Ποιος? Ο Χατσερίδης. Τώρα βγαίνει. Αφού είναι εκτός ομάδας. Γιατί τα βγάζετε τώρα? Εκτός ομάδας. Όχι, κανονικά είναι. Δεν χωρούσε τις ειδήσεις. Και συμβόλαιο έχει κανονικότατο.
Και μια χαρά είναι στην ομάδα. Θα σκουπίζει τον πάγκο και θα παίζει με τα παιδάκια του Γκαρσία. Γιατί αυτή η απειθαρχία, τι έγινε. Ποια απειθαρχία. Ποια απειθαρχία. Είχε κίνηση. Τι έκανε, μεσημβρία. Διάβασε το 164 να τελειώνουμε. Νέο μήνυμα του 164. Άκουσα ότι τα διαρκείας δεν πάνε και πολύ καλά. Μήπως περιμένετε να βγάλει και άλλη ΠΑΕ. Στον ίδιο κουμπαρά θα πάνε. Αυτό καλό, ωραίο. Ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Στον ίδιο κουμπαρά. Κύριε Αστιέ, η άλλη ΠΑΕ τα έχει βγάλει πιο πριν τον Άρη. Ναι. Έχει μια αυτοπεποίθηση ότι αυτό που λέει αυτό είναι αυτό. Τέλος, δεν υπάρχει. Όχι, δεν έχω αυτοπεποίθηση. Αυτό που λέω εγώ, αυτό είναι. Όχι, τι άλλη μου, τον έκανες τώρα. Τα μούτρα κρέας. Ενώ αυτό που μου έχει στείλει 10 μηνύματα για τον Άρη μου έκανε τα. Θεός, 164 είναι ξεχωριστό. Κατάλαβε τι γίνεται. Με το που τελειώσουν οι εκλογές, θα βάλω για υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Έτσι μόνο μου. Χωρίς λόγο. Λέει ο Γιώργος Ιταλός. Σ' αγαπώ. Πολλοί από αυτού που βάζουν και τώρα, χωρίς λόγο είναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να δώσουμε νικητές. Ανάσα, 12 η ώρα είναι αγόρι. Ναι, δίνουμε νικητές. Γρήγορα, να κλείσουμε να φύγουμε. Θέατρο Αμαλία απόψε πάνε. Η Μαρία Ιζάνη και ο Χριστόφορος Παραλάς. Χριστόφορος Παραλάς και Μαρία Ζάνη. Αφού είπαμε να μην πει αυτό. Puppets εναντίον Sinners παγαίνουν οι Κώστας Παπαθανασίου και Νίκος Δημητριάδης. Αύριο βράδυ 8ball, έτσι. Νίκος Δημητριάδης και Κώστας Παπαθανασίου. Αδέρφια, ευχαριστούμε για την υπέροχη παρουσία σήμερα και την SMS-ική και την τηλεφωνική, αλλά και για την απλή ακρόαση που μας δώσετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν λέμε τι θα ψηφίσουμε. Άλλη μόνο. Γιατί είναι αντιδεοντολογικό, εννοείται. Απλά λέω ότι θα ψηφίσω με βασικό κριτήριο τον πολιτισμό μου και την αισθητική μου. Δεν θα ψηφίσω ανθρώπους που δεν έχουν αισθητική για τον Δήμο της πόλης. Ουδεμία σχέση με αισθητική. Έτσι. Να είστε καλά, καλό τριήμερο να έχουμε. Καλό. Εγώ λέω δεν θα πας καν. Καρά θα πάω. Καρά θα πάω, εννοείται. Δεν έχω απουσιάσει. Καρά πάμε κι εμείς. Φαντάσου να είσαι μετά τον Ασλαμά να ψηφίσει. Πού ψηφίζεις, Μαρία? Μπορεί να είναι μέσα 20 λεπτά. Πού ψηφίζεις? Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω. Πού, σε ποιο εκλογικό κέντρο? Δεν θέλω να πω. Γιατί φοβάσαι μην είναι τα παόγια και σε. Δεν τα λιμπανιάσουν. Γιατί να πω, ρε φίλε. Γιατί δεν λέω. Χριστό, θα μου το επιβεβαιώσει που ψηφίζω σε λίγο βρέσμε. Δεν ξέρει, παιδιά, που ψηφίζει. Ξέρω. Δεν ξέρει. Άλλαξε. Άλλαξε. Και εμένα μ' άλλαξαν. Ναι. Από εκεί που ήμουν στο. Εδώ και 17 στο... χρόνια όχι, σε ένα είμαι. Εγώ έχω ψηφίσει, φίλε, σε 5 διαφορετικά. Καλά, ρε φίλε, εσύ τρέχει από τα Χαριλάου στο άλλο το χωριό. Εννοείται. Όχι, φίλε, στη Χαριλάου ψηφίζω. Χαριλάου ψηφίζει. Γιατί σε λέω. Μία ήμουν στο τρίτο λύκειο. Μία ήμουν στο πρώτο λύκειο Χαριλάου. Μία ήμουν στην Αναξιμάνδρου. Και στα δύο ιστορία. Και τώρα με πάνε στο δημοτικό που ανεβαίνει την πλαστήρα. Σε εκείνο δεν έγραψε. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά. Καλή επιτυχία στους υποψήφιους. Εγώ 17 χρόνια τώρα είμαι στο ίδιο. Απλά θέλω μια επιβεβαίωση για φέτος. Μπας και γίνει και μια στραβή. Αυτό. Χίλια μπράβο στην Μπέτη. Μπέτη, ναι, Μπέτη. Που κατεβαίνει με τον Αβραάμ Περσίδη στην Καλαμαριά. Ναι, ναι, ναι. Και το λέμε αυτό επειδή ο Αβραάμ εκεί πέρα δίνει μια μάχη άνηση και άδικη. Γιατί έχει μπροστά του δύο θηρία. Βασικά το σούπερ θηρίο που λέγεται Μπακοκλίδης. Αβραάμ, κουράγιο, δύναμη, γνωστή η αγάπη του και οι αγώνες του και για την Καλαμαριά. Και για τη ζωή του ολόκληρη που είναι ο Απόλλων Πόντου, έτσι. Και η Μπέτη, η οποία Μπέτη λέγεται. Ας το καληνύχτα, δεν πειράζει. Μπέτη σε μακούλα. Μπράβο, ρε Μπέτη. Ναι. Να είσαι καλά. Κάνεις από αυτά που μου είπε ο Παναγιώτης. Ο αδερφός ήταν ένα βήμα από το θάνατο. Ένα βήμα πραγματικά από το θάνατο. Καλά, αυτό δεν είναι. Εντάξει, οκ. Πάμε. Ο αγώνας συγκλονιστικός. Από εμάς, το Σωτήρ Δασκαλά και το Χρήστο Κιώση, να έχετε ένα Bloody Rocking Weekend.